για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κομμερχόν που πίνω καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια και να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Εδώ, από τη μοναδική Μακεδονία που υπάρχει στον πλανήτη. Εμείς αυτό θα εξακολουθήσουμε να λέμε. Δεν πάνε να υπογράφουν, δεν πάνε να παραδίδουν, δεν πάνε να σκύβουν μέση. Εμείς αυτό θα λέμε. Μέχρι να μας σκεπάσει το χώμα. Τέλος, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. Έχω ακρεφνή, αέναο, ανιδιοτελή. Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα. Καλώς όρισες, αγόρι μου. Και τέτοιο βουνό που κάνει σκιά για 3 τροχόσπεδα το καλοκαίρι. Σας λέμε να το προτιμήσετε. Αυτή η τεράστια μορφή πίσω από το μπλιμπλίκι. Ποιος άλλος βρε σας προσέχει τόσο πολύ, πες. Ποιος άλλος. Αυτός 1-0 είναι η απάντηση. Αυτός 2-0. Αυτός 3. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα να συζητήσουμε όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ένα μαύρο Σαββατοκύριακο κατά τα άλλα. Θα κοιτάξουμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας, να πούμε. Να κάνουμε τα στραβά μάτια, να πούμε τι να κάνουμε την παλαβή. Δεν γίνεται να κάνουμε την παλαβή, ούτε να κάνουμε τα στραβά μάτια, ούτε να τα κοταπιούμε έτσι. Γι' αυτό θα πούμε την άποψή μας. Όπως το κάνουμε εξάλλου τα τελευταία 19 χρόνια, μπαίνουμε το καλοκαίρι στην 20η σεζόν. Εσίως, τι έχουμε ιωβιλέο είναι αυτό. Κιώση, τι κάνουμε. Στους γάμους τι γίνεται στα 20 χρόνια, είναι το ασημένιο. Ιωβιλέο, στα πόσα είναι το χρυσό και τα λοιπά. Πώς πάει το θέμα, το ξέρεις, χάλκινο και το νατάλο. Ε? Να το ψάξουμε λίγο στο Google. Να μας πει ο Google τι γίνεται. Με τους ασημένιους, με τους χρυσούς και με τους χάλκινους. Έτσι απλά. Έτσι απλά και όμορφα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και για αυτό που έγινε. Δυστυχώς, μαύρη μέρα χθες. Θέλω να πω εγώ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και κάθε φορά βάζω την υποσημείωση. Μην προσπαθείτε να δείτε άλλα πράγματα πίσω από αυτά που λέω. Ούτε Χρυσή Αυγή, ούτε Ανέλ, ούτε ακροδεξιά, ούτε νεοφασίστες, ούτε τίποτα. Αγάπη για την πατρίδα. Χθες λοιπόν μπήκε η ταφόπλακα. Διάλεξαν ένα υπέροχο, ένα πανέμορφο μέρος όπως είναι οι Πρέσπες για να κυλιδώσουν την ιστορία, για να βάλουν την οριστική σφραγίδα στην παραχάραξη της ιστορίας σε μια φαρσοκομωδία, γελάκια για γραβατούλες, χαχαχά, χοχοχού. Έρχεται ο άλλος, του παραδίδεις την ιστορία στο όνομά σου και γελάς κιόλας. Και έχεις και την απέτηση να γελάσουμε κι όλοι οι υπόλοιποι και να το περάσουμε κι εμείς για μια χαρούμενη. Τι τέλεια που είναι! Τι ωραία! Οι γείτονες, δώσαμε το όνομα για την ιστορία! Τέλεια περνάμε! Ας κάνουμε τη γνωστή μαλακιούλα με τη γραβάτα! Θα πάρω τη γραβάτα, τη βάλω στην τσέπη! Τι τέλεια που είναι! Φανταστικά περνάμε! Μας γαμπίμπιπ και γελάμε! Φανταστικά! Τι ωραία! Τι υπέροχα! Ένα πράγμα μόνο, πριν πω χορηγούς και διάφορα άλλα σουξουμούξου, γεια στο στόμα της Ολυμπιονίκη μας, γεια στο στόμα στο κορίτσι αυτό το οποίο όποτε μιλάει έχει πραγματικά λόγο, έχει πραγματικά να πει πράγματα και μιλάω φυσικά για την σπουδαία αυτή η Ελληνίδα, για την Κορακάκη, η Άννα Κορακάκη, η οποία ακούστε, μέχρι κεραίας συμφωνώ. Όσοι δρούν με ασέβεια στην ιστορία, τους αγώνες, τους νεκρούς του τόπου και ενάντια στη λαϊκή επιθυμία, όπως συνέβη σήμερα, χθες δηλαδή, ζητώ ευγενικά να μη φωτογραφηθούν δίπλα μου σε ενδεχόμενες μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στο μέλλον. Έγραψε στο Instagram η Άννα Κορακάκη. Προσέξτε, νέο κορίτσι, πετυχημένο, με άποψη. Τελικά πολλούνται ή μάλλον προσφέρονται απλόχερα. Εκλεπτισμένα και καθόλου δημοκρατικά, χωρίς λαϊκή εντολή. Αλλά ακόμα κι αν αυτή δινόταν, θα αγνοούνταν ξανά επιδεικτικά, αντισυνταγματικά. Σαν Λενινίδα, Μακεδόνισσα, από καταγωγή και με ιδιότητα Ολυμπιονίκη, λυπάμαι που ενώ για χρόνια προσπαθούσαμε τις οργανωτικές επιτροπές, στις διεθνείς διοργανώσεις, με καθαρά προσωπική πρωτοβουλία, να προσδώσω οποιαδήποτε άλλη ονομασία αρμόζει πέραν όποιας εμπεριείχε τη λέξη Μακεδονία, επίσημα πια δεν μπορώ να το κάνω. Αγωνίζομαι αποκλειστικά και μόνο για τη χώρα μας και όλους τους Έλληνες που τη χρειάζονται, που τη νοιάζονται, που την πονάνε. Όσοι δρούν με ασέβεια στην ιστορία τους αγώνες, τους νεκρούς του τόπου
και ενάντια στη λαϊκή επιθυμία, όπως συνέβη σήμερα, ζητώ ευγενικά να μην φωτογραφηθούν δίπλα μου σε ενδεχόμενες μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στο μέλλον. Εκπροσωπώ τα ελληνικά χρώματα και οι επιτυχίες ανήκουν σε όποιους αγαπούν την πατρίδα έμπρακτα. Ελπίζω η δημοκρατία να μου δώσει τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα. Αυτά. Βρέθηκε κόσμος εκεί, πολλές χιλιάδες ανθρώπων, δεν τους άφησαν να πλησιάσουν. Δακρυγόνα από τα ΜΑΤ σε παππούδες, σε μικρά παιδιά. Θλιβερή εικόνα, θλιβερή. Απομονωμένοι στην πρασινάδα τους μέσα, παρέδωσαν το όνομα. Έχω τέτοια στενοχώρια από χθες, μια θλίψη, δηλαδή μια μελαγχολία εσωτερική, που δεν μπορώ να την παλέψω. Σας το λέω ειλικρινά. Σας το λέω ειλικρινά. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Ότι ενώ σκύψαμε τη μέση μας και κάναμε ό,τι ήθελαν κάποιοι άλλοι, γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι μόνοι τους το σκέφτηκαν αυτό και το ήθελαν. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Το ωραίο της υπόθεσης και το γελίο και το αστείο και το φεδρό και το ειρωνικό θα είναι να μην το δεχτούν οι ίδιοι στη βολή τους, να μην περάσει δηλαδή από την Σκοπιανή Βουλή και να μην τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία, επειδή τελικά αυτοί δεν θα τη δεχτούν. Σιωπούν άνθρωποι που περιμέναμε, κύριε Ζουράρη, Μακεδόνας, ΠΑΟ κτλ. Ψηφίσατε. Ψηφίσατε και μάλιστα είπατε ότι νιώθω αναγούλα. Τι αναγούλα, την ξεπέρασε την αναγούλα και ψήφισες. Μπράβο στον έναν τον καμένο που παρετήθηκε ο άνθρωπος προς τιμή του και άλλη κοπέλα, πώς τη λένε, Παπαδοπούλη, πώς τη λένε την κοπέλα την άλλη. Ο πρόεδρος Σανέλ. Τι έγινε ρε παιδιά, όλοι όσοι ψηφίσατε αυτό το πράγμα, όσοι θα το ψηφίσετε, τι έγινε, όσοι το ψηφίσατε δηλαδή, γιατί ψηφίστηκε έτσι. Θλίψη. Φυσικά το εκμεταλλεύονται διάφορες ακραίες παρατάξεις, φωνές για ίδιο όφελος και αυτό είναι θλιβερό. Ο καθένας μέσα στην αναμπουμπούλα βγαίνει να πει ό,τι θέλει και έτσι προχωράμε. Γράφεται η χθεσινή μέρα, η 17η Ιουνίου, σαν μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία. Περιμένω να δω πώς θα το διδαχτούν τα παιδιά μας, αυτά που τώρα ακόμα δεν πάνε σχολείο, στο δημοτικό, σε λίγα χρόνια. Τι θα γράψει ο ιστορικός δηλαδή, ότι κοιμήθηκαν οι πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια, άχρηστοι, ανιστόρητοι κοιμήθηκαν και ήρθε απλά και αυτή η κυβέρνηση, γιατί είναι επίσης λάθος να το φορτώνουμε μόνο σε αυτούς εδώ, γιατί όλοι οι προηγούμενοι κοιμήθηκαν όρθιοι. Όλοι. Ακόμα και το πουγουδουμού, ακόμα και το φύρομ, το μη τι σήμαινε στο φύρομ. Πώς δεχτήκαμε αυτό το πράγμα προσωρινά. Και βέβαια βγαίνει χθες ο Ζάεφ στην ανακοίνωση, χαμογελαστός, αυτά Έλληνες λέει και Μακεδόνες, ενωμένοι και αγαπημένοι. Βέβαια, τι περιμένετε. Δεν θέλω να σας φουντώσω άλλο, ξέρω ότι έχετε στενοχώρια. Το είδα και στον τοίχο, δεν προλάβαινα χθες να σβήνω πάλι. Καταλαβαίνω και κατανοώ την οργή, θερμή παράκληση. Βάλτε ένα φίλτρο στον εαυτό σας, γιατί θα μας την κλείσουν τη σελίδα. Σας το λέω ειλικρινά, με αυτά που γράφονται είναι προτροπή προς βίαιη ενέργεια και θα μας την κλείσουν, θα μας την σφραγίσουν. Και είναι κρίμα. Βλέπετε, φίλτρο δεν έχω βάλει. Να μπορείτε ελεύθερα να λέτε αυτό που θέλετε στη σελίδα μας, στον αθλητήριο. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Και εμείς τι τώρα, πρέπει δηλαδή να προσποιηθούμε ότι όλα οκ, okay, όλα καλά. Και ανέφερα τον Ζουράρη, για τον βλέπω μιλάει τώρα στο έψιλον. Για τους επόμενους 6 μήνες λέει δεν θα ισχύει πρακτικά η συμφωνία. Γιατί το ψήφισες αυτό το πράγμα εσύ. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος με γνώση της ιστορίας, μορφωμένος, που είσαι Μακεδόνας, που είσαι ΠΑΟΚ, ψήφισες αυτό το πράγμα. Είναι τόσο γλυκιά η θέση τελικά. Είναι τόσο γλυκιά η καρέκλα που δεν μπορείτε. Βγείτε ρε παλικαρίζα και πείτε αυτό είναι προδοσία στη χώρα. Ντροπή, φεύγουμε από αυτό το πράγμα. Δεν είναι προτιμότερη αξιοπρέπεια να σε βλέπει άλλο στον δρόμο και να σου λέει μπράβο ρε παλίκαρε, όποια παράταξη και αν υποστηρίζει, όποιο κόμμα και αν είναι. Να σου λέει μπράβο που είχε τα κότσια, που είχε τα. Από αυτά να πούμε και σηκώθηκε, έφυγε. Αλλά πού να παρατήσει τη θέση, τη λεζάντα, τον παχυλό μισθό, τι αβάντε. Τις απαλλαγές που έχει ένας βουλευτής, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς και φωνάζουμε εμείς, γινόμαστε γραφικοί.
μας χαρακτηρίζουν κιόλας που δίνουμε βάρος σε αυτό το θέμα και εκφράζουμε την αγανάκτησή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας έχουν ακούσει ποτέ, μπαίνουν να ακούνε μια ατάκα και λένε να, ο Χρυσαυγίτης, ο ακροδεξιός, ο φασίστης. Δηλαδή, επειδή εγώ στεναχωριέμαι που έγινε αυτό το πράγμα, που έγινε παράδοση του ονόματος, που έγινε παραχάραξη ιστορίας, πρέπει να είμαι τέτοια καλά ακροδεξιός. Ε. Είναι ο φασίστας, η Χρυσαυγίτης, η Ανέλ, η λαός ή οτιδήποτε άλλο. Θλίψη. Μόνο αυτό. Θλίψη για την παράδοση. Τι θα πούμε στα παιδιά μας, τι θα πούμε. Ότι άχρηστοι πολιτικοί, ως φιοκάμπτες, λίγοι, ανιστόρητοι, έσκυψαν τη μεσούλα τους και ήρθε ο ξένος επειδή έτσι ήθελε, έπρεπε τέτοια. Καλά καταλαβαίνω τι πρεμούρα έχουμε, ας πούμε, να μπει στο ΝΑΤΟ ένα μικρό κρατήδιο χωρίς ιστορία. Που επέλεξε πανέξυπνα ο Τίτο πριν από χρόνια να βάλει αυτό το όνομα και τώρα τι, το νομιμοποιούμε και εμείς. Όχι εμείς, οι πολιτικοί μας. Ποτέ δεν θα υποθεί από το δικό μας στόμα αυτό, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ποτέ. Και περιμένω να δω στα δελτία. Ποιος θα τολμήσει στα δελτία ειδήσεων να αναφέρει τη χώρα αυτή ως Βόρεια Μακεδονία. Περιμένω να τους δω. Και με τι μούτρα θα το κάνουν. Γιατί βλέπετε ότι όλοι κανονικά βούβα. Με υποβάθμιση. Υποβάθμιση. Ντροπή κύριε Κοτζιά. Ντροπή σας να βγαίνετε και να λέτε. Είδατε από 1 εκατομμύριο λέει. Πήγαμε λέει στους 5.000, στους 10. Ο κόσμος έχει λέει συμμορφωθεί. Δηλαδή. Ηρωνία για αυτό το πράγμα. Ηρωνία. Από το 1 εκατομμύριο λέει φτάσαμε λέει σε 100.000 και σημαίνει ότι ο λαός λέει σπάει την, τα στερεότυπα που του έχουν δημιουργήσει. Άκου να δεις τώρα. Δηλαδή το ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, ότι εδώ γίνεται πραγματικά, μπαίνει κοιλίδα στην ιστορία του τόπου, βγαίνει και λέει σπάει τα στερεότυπα που έχει δημιουργήσει. Το ότι έχουμε, ότι αυτή είναι η πατρίδα μας ας πούμε, είναι στερεότυπο. Τι λέτε ρε παιδιά. Θάτε μετά ένα στερεότυπα και στην Ήπειρο, στερεότυπα και στα νησιά, στερεότυπα παντού. Έτσι το. Προσέξτε πώς το βαφτίζουν, τι ωραία. Να σπάσει λέει τα στερεότυπα. Άντε μπάτε σκύλια λέστε παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Θλιβερή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριές εκφράσεις. Και λυπάμαι που ξεκινάω έτσι. Που σας χαλάω το κέφι. Δεν θέλω. Ξέρετε ότι ο σκοπός της εκπομπής δεν είναι να σας στεναχωρώ. Αλλά δεν γίνεται να κάνω τα στραβά μάτια. Δεν μπορώ δηλαδή. Δεν μπορώ. Και το παρουσιάζω και σαν επιτυχία. Βέβαια, λέει μεγάλη επιτυχία. Το ότι παραδώσαμε την ταυτότητα, την εθνικότητα κανονικά. Μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Να σας χειροκροτήσουμε. Θέλετε όλοι μαζί. Θέλετε σταδιακά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πώς θέλετε να αποθεωθείτε. Πείτε μας για αυτό το τεράστιο επίτευγμα που καταφέρατε. Πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Αυτό περιμένα. Αυτό κάναν τόσους μήνες ή τόσα χρόνια. Αυτή ήταν η φοβερή διαπραγμάτευση. Ο πάτερε, παιδιά, να πάμε και εμείς άμα να δούμε διαπραγματευτές, ρε Κιόζη. Να γίνουμε διαπραγματευτές. Λοιπόν, κλείνω παρένθεση. Να ξέρετε, κάθε μέρα θα λέμε, δεν μπορώ να μιλάω. Δεν μπορώ να μιλάω. Όσο έχω μικρόφωνο, όσο έχω υγεία. Αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να το περάσω στον Ντουκ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν μου λέει κανένα τι να πω. Ό,τι γουστάρω. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν μας είπε ποτέ κανένας τι να πούμε. Και εδώ και σε προηγούμενα ραδιόφωνα ποτέ και πουθενά. Το καταλαβαίνουν ότι με το που θα γίνει μία παρέμβαση 10 δευτερόλεπτα θα χρειαστούμε μέχρι να πάμε στην πόρτα. Και ευτυχώς και εδώ στο Λίμπερο υπάρχει απόλυτη ελευθερία να πούμε αυτό που θέλουμε, αυτό που γουστάρουμε, χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς καμιά παρέμβαση. Και μπορεί και να διαφωνούμε και μεταξύ μας σε πολλά θέματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Την καταθέτω. Και δυστυχώς είναι πολλά άλλα πράγματα που θέλω να πω με άλλη γλώσσα, αλλά είναι ζήτημα λεπτό να μας κλείσουν μετά. Αν πω αυτά που θέλω, με την ορολογία που θέλω, να πω αυτά που σκέφτομαι για αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να διαπραγματευτούν και να παραδώσουν το όνομα? Ποιος? Επειδή έτυχε να βρίσκονται τώρα στην κυβέρνηση, μα αύριο μεθαύριο θα μπουν άλλοι, θα μπουν παράλληλοι. Και τι θα μείνει? Ότι μπήκαν αυτοί, κάναν αυτά που έπρεπε. Εντάξει, τελειώσαν τη δουλίτσα και μια χαρά. Όλα οκ, όλα οκ, όλα τακτοποιημένα. Αλλά πιο πολύ μου γυρίζουν τα έντερα
αυτό το. Αυτό το. Τι ωραία, τι τέλεια! Μας βιάζουν, αλλά πάρα πολύ ωραία περνάμε. Φανταστικά! Κάνουμε και γνωριμίες, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Τι ωραία! Μας σοπεύουν τον ποπό, αλλά φανταστικά να σου τον παίρνουν τον ποπό. Μας βάζουν και δάχτυλο, υπέροχο το δαχτυλάκι, καταπληκτικό. Έλα να ανταλλάξουμε γραβατούλες. Τι ωραία, θα βγάλω την γραβατούλα, τη βάλω στην τσέπη. Αυτό είναι που με τρελαίνει πιο πολύ. Αυτό είναι που με τρελαίνει πιο πολύ. Και πήγε κόσμος στο πισωδέρι, ξύλο, χημικά, περισσότερα από 18 άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και τραύματα. Αυτοί εκεί δεν ήταν ούτε τραμπούκι, ήταν άνθρωποι, είδα παππούδες, είδα μικρά παιδάκια με την ελληνική σημαία. Αλλά πάνω απ' όλα μην πλησιάσει ο κόσμος, έτσι. Έγραψαν πραγματικά στα παλιά τους υποδήματα για να μην πω αλλού του κόσμου την επιθυμία. Γιατί δεν κάνατε ρε, ένα δημοψήφισμα να δούμε. Γιατί δεν κάνατε, αλλά πήρατε την απάντηση στα συλλαλητήρια που έγιναν εδώ και είχε τόσο πολύ κόσμο. Αλλά υποβάθμιση. Είδατε, λέει, από το 1 εκατομμύριο πήγαμε στους 100.000, πήγαμε στο. Αυτό είναι, κατάλαβες. Αυτό, έτσι το μετράνε, έτσι το μετράνε. Επειδή η εκπομπή δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε εθνική, βάζω άνω τελεία, όχι τελεία, γιατί θα ξαναλέμε τις προσεχείς μέρες. Δεν θέλω να σας χαλάσω άλλο ή την ήδη χαλασμένη διάθεση. Να μιλήσουμε και για Μουντιάλ, να πούμε τι, για να πούμε για μπαλίτσα. Οκ, okay, να πούμε για μπαλίτσα, να πούμε για τις μεταγραφές. Αλλά ξεκινάω με αυτό, γιατί δεν γίνεται ρε παιδιά να ζεις εδώ και αυτό το πράγμα να το περάσει στον τούκο. Και ξέρω ότι πολλούς τους στενοχωρώ. Γιατί μπορεί να συμφωνούν ή να μπορεί να θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, ότι η συμφωνία είναι συμφέρουσα ή ότι άκουσα και το άλλο. Από φίλο εχθές. Μα όλοι την έλεγαν έτσι, λέει, πήγαμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτό είναι, δεν είναι τελείως η τοπαθές. Δεν είναι, λέει, τελείως η τοπαθές όλο αυτό. Το να καθίσω να πω τι, ότι ναι, εντάξει, αφού όλοι έτσι, εντάξει τώρα, άλλο τι λένε όλοι οι άλλοι. Εμείς πώς τι λέμε ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνετε. Έχει σημασία. Και τι πάει να πει το μη χειροβέλτιστον, αφού όλοι έτσι την έλεγαν, λέει. Μα εδώ γίνεται την ώρα της συμφωνίας, την ώρα που δίνουν τα χέρια, του λέει Έλληνες, λέει, και Μακεδόνες, λέει, τη Δημοκρατία, και ο άλλος δίπλα χασχογελάει. Που πρέπει εκείνη τη στιγμή να τον πιάσει από τον πράτσο και να του πει «Επ, μεγάλε! Στη χειρότερη να πει σε Βέρνα, πώς σου λένε ρε παιδί μου τώρα! Στη χειρότερη, κάθε τι και γελάει, τι ωραία, τι περήφανοι που είμαστε, τι τέλεια που περνάμε! Έλληνες, λέει, και Μακεδόνες, μαζί, λέει, και τα λοιπά, αγαπούμε τη Δημοκρατία, ο παπάς, το παπατζηλίκι πάει σύννεφο, αλλά ντάλα της Παρασκευή στο γάλα». Αυτά. Και πρέπει να πεις και τα άλλα. Είμαστε εκπομπή που θα ασχοληθεί και με το Μουντιάλ θα πούμε και για τα μεταγραφικά θα πούμε. Εντάξει παιδιά, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό που έγινε χθες είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ θλιβερό, είναι ντροπιαστικό, είναι κοιλίδα, είναι λεκές στην ιστορία μας. Είναι προδοσία, έτσι απλά. Δεν υπάρχει άλλος, δεν ξέρω... Με τι σκεπτικό αυτοί οι άνθρωποι, από πού πήραν εντολές, πώς κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ και να γίνει αυτό που έγινε. Θα ήθελα επίσης να πω το εξής, ότι εμείς εκφράζουμε αποκλειστικά και μόνο τη δική μας άποψη. Λέω αυτό που κατεβάζει το δικό μου κεφάλι. Το έχω πει πολλές φορές, μην ψάχνετε να βρείτε από πίσω. Ούτε κόμμα, ούτε άλλου είδους ιδεολογία, ούτε τίποτα. Τίποτα. Και όποιος προσπάθησε να πλησιάσει... Θέλεις να κατέβεις, ούτε να κατέβω, ούτε να ανέβω. Πουθενά. Ποτέ. Το λέμε για να ξεκαθαρίζουμε, γιατί αυτές τις μέρες θα δείτε διάφορες φωνούλες να εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Για να μπουν και αυτοί, να πάνε εκεί και να παίρνουν το μισθουλάκο τους έτσι και να λένε, βέβαια, εμείς βουλευτές, μια χαρά, βουλευτής. Όλα ωραία, όλα τέλεια. Ποτέ των ποτών. Ποτέ των ποτών. Κατά τα άλλα, είχαμε και μπαλίτσα. Να φύγει το μυαλό του κόσμου. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο που γίνεται τώρα το όπιο του λαού. Τηλεόραση παίζει μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλού το μυαλό, Σαββατοκύριακο. Όλα είναι με μαεστρία φτιαγμένα. Κλείσαν τα σχολεία την Παρασκευή, κόσμος θα φύγει, μπάνια αυτά, παραλίες. Όλα είναι καμωμένα. Με πολλή φιλοσοφία.
Αν νομίζετε ότι είναι τυχαία, κάνετε μεγάλο λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Είδαμε λοιπόν και μπαλίτσα. Πάμε και στα άλλα τα θέματα, τα ασήμαντα. Αλλά που μας γεμίζουν λίγο την ψυχούλα έτσι με χαρά, γιατί λατρεύουμε αυτό το άθλημα. Γιατί αγαπάμε την μπαλίτσα την ωραία, από όπου και αν προέρχεται. Είδαμε διάφορα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είδαμε μία Γερμανία που αυτή είναι, ξεκινώ από τη μεγαλύτερη έκπληξη, μια τραγική Γερμανία, πολύ μέτρια. Έφτασε με όλα αυτά βέβαια που κάνει στους λαούς στη συγκεκριμένη χώρα να έχει γίνει η πιο αντιπαθής εθνική ομάδα και να το χαίρεται όλος ο πλανήτης όταν έρχεται ένα φτωχό κράτος όπως είναι το Μεξικό και να κάνει στον πλάι τη γερμανική μπότα και να τους ντροπιάζει, να τους υποτάσσει και να τους κερδίζει πεντακάθαρα και παλικαρίσια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το Μεξικό το οποίο έπαιξε και πολύ ωραία μπαλίτσα. Πολύ ωραία μπαλίτσα. Μια Γερμανία που έστανε το κορμί της, γεμάτη αλαζονία, γεμάτη εντάξει εμείς είμαστε National Mannschaft, θα το πάρουμε ρε παιδιά. Εντάξει, τους ξέρω και όλα, τους έχω ζήσει, τους έχω σπουδάσει και ξέρω πολύ καλά το σκεπτικό τους, πώς τον βλέπουν τον Μεξικανό, σαν ένα πολίτη, σαν ένα ποδοσφαιριστή, να μην πω πολίτη, κατώτερης κατηγορίας. Εντάξει, αυτή η υπεροψία λοιπόν, αυτή η αλαζονία πληρώθηκε. Και αν η Αργεντινή έφερε χ, αν η Βραζιλία έφερε χ, που είναι οι δύο άλλες χώρες μεγάλες ας πούμε που θεωρούνται από τα φαβορί, η Γερμανία την πάτησε και έχει κουλουράκι προς το παρόν. 0 βαθμούς. Και έπαιξε, ξαναλέω, και πολύ ωραία μπαλίτσα το Μεξικό. Τι άλλο είδαμε? Είδαμε έναν τρομερό Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν μπορεί να μην του βγάλει το καπέλο. 33 ετών και 150 ημερών. Τρέχει σαν 20χρονο πουλάρι. Τρέχει σαν κάποιον που παίζει το τελευταίο μάτς της ζωής του. Αυτός που έχει κάνει, έχει πάρει τα πάντα, έχει πάρει τα πάντα. Και δεν του πήγε κανένας τίποτα να κατεβάσει μια σκάλα. Μόνος του την έπαιξε την Ισπανία, την πολύ καλή Ισπανία. Δεν επηρεάστηκε από την αλλαγή προπονητή. Λίγες μέρες, λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, πριν την πρεμιέρα. Είδαμε λοιπόν ένα αφινιασμένο Κριστιάνο Ρονάλντο και... Δεν ξέρω αν προσέξατε τη λεπτομέρεια στον πανηγυρισμό. Διότι μένεται φυσικά η μάχη, το δίλημα. Αυτό είναι που του δίνει όθηση του τύπου, όπως καταλαβαίνετε. Το ποιος είναι καλύτερος από τους δύο. Και αυτό είναι που του δίνει κίνητρο, όπως φαίνεται. Δεν σταματάει. Μελίσσα να κυνηγάει κάθε μπαλιά. Μελίσσα να κυνηγάει κάθε γκολ, κάθε εκτέλεση. Κάθε αντίπαλο. Αυτό φάνηκε λοιπόν πεντακάθαρα και στην αναμέτρηση με τους Ισπανούς που το πήρε μόνος του το μάτς. Μόνος του. Με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ και έλεγα για τον πανηγυρισμό, τη σημειολογία. Αν είδατε, πέρα από αυτό το άλμα που κάνει που στο τέλος πέφτει κάτω και δείχνει ότι εγώ εδώ μένω, ας πούμε, αυτό είναι, αυτή είναι η δική μου περιοχή, είναι ο δικός μου χώρος, προσέδεσε και κάτι ακόμα προχθές, το πιάσε κάμερα φευγαλέα, το είδαμε κυρίως στα site. Έκανε με το χέρι του ένα μουσάκι, σαν ένα μουσάκι στο πηγούνι. Έκανε δηλαδή ότι έχει, πως έχει ο τράγος, ένα τέτοιο πράγμα. Goat. Goat είναι η κατσίκα στα αγγλικά. Σωστά. Σωστά. Να μου πείτε τι σχέση έχει η κατσίκα με τον πανηγυρισμό. Κατσίκα, 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 είσαι γλύκα, που έλεγε το άλλο το ξανθούλι από το Σμαζού Ενδεζού. Ξέρω, η νοσοκόμα, ξέρω, η νοσηλεύτρια από την Πάτρα. Δεν έχετε ξεκάσει ποτέ. Τι κάνει λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Κάνει αυτό το μουσάκι, τον τράγο. Γιατί πριν λίγες ημέρες ο Μέση είχε φωτογραφηθεί με έναν τράγο, με μια κατσίκα. Γιατί Goat σημαίνει κατσίκα. Goat όμως είναι και τα αρχικά για το greatest of all time. Greatest G of. Όμικρον, αλφα, all time. Greatest of all time. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος, ο σημαντικότερος όλων των εποχών. Ever, που λένε στα χωριά μας. Άρα, έδωσε την απάντηση στο Μέση. Ότι εγώ είμαι ο κατσίκας. Αυτά είναι τα αντανακλαστικά, κυρίες και κύριοι, του Χρήστου Κιώση. Να φύγουμε έτσι γιατί σας μαύρησα την ψυχή στην αρχή. Goat! Ο Μέση
φανερά, φανερά τρομοκρατημένος από την παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο, σκιά μες στο γήπεδο, ένα ξέψυχο μισοπλέμονο πέναλτι, το οποίο ήταν ασορτή με τη μέτρια εμφάνισή του. Τι έχω πει, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ανώτερος του Μέση. Δεν είμαι φαν, δεν είμαι οπαδός του Κριστιάνο Ρονάλντο για να πηγαίνω, ας πούμε, τυφλά και να τον πενεύω, όχι. Ο ένας έφυγε από τη Manchester United που ήταν πρώτο νούμερο, είχε πάρει Champions League, είχε πάρει πρωταθλήματα με τους συμπαίκτες συγκεκριμένους, με το αγγλικό πρωτάθλημα. Έφυγε από εκεί, πήγε σε μια άλλη τεράστια ομάδα, σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα άλλο πρωτάθλημα, με μια άλλη γλώσσα, με άλλους συμπαίκτες, με άλλους αντιπάλους και έγινε και εκεί πραγματικά ζωντανός μύθος. Πήρε τα πάντα. 3-4 Champions League, πρωταθλήματα, ξέρω πόσα πήρε. Χρυσές μπάλες στον Ατάλο. Ο Μέση είναι στην ασφάλεια της Μπαρτσελώνα. Φαίνεται αυτό το πράγμα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής που δεν μπορεί, αν δεν έχει όλους τους άλλους, τον Τζάβι, τον Ινιέστα, όταν είχε τον Τζάβι τώρα, ο Τζάβι όχι, θα χάσει και τον Ινιέστα τώρα, όταν όλοι δούλευαν για αυτόν, αποτελούσε γρανάζι σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή, μαθημένο σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Θυμάστε όταν έφυγε ο τεράστιος Ροναλντίνιο από την Μπαρτσελώνα και πήγε στη Μίλαν, τον έφαγε ένα τεράστιο μαύρο φίδι. Χάθηκε από το προσκήνιο. Δεν υπήρξε ούτε στιγμή να δείξει τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό λοιπόν, υπόκληση αυτόν που στα 33 του και έχει αυτή τη συμπεριφορά την αγωνιστική. Κι ας είναι αντιπαθής, κι ας είναι εγωπαθής, κι ας είναι νάρκισος, κι ας είναι τόσο αλαζόνας, μέσα στο παιχνίδι, φίλε μου, κάνει ό,τι μπορεί. Και ας πάρει παράδειγμα και ο Νεϊμάρ, πρώτα φίλε, παίξει την μπάλα σου και μετά κάνε το μαλλί. Σαν τον Καλίρι σε βίντεο κλιπ, να πούμε τον Μπανκ τη δεκαετία του 80. Σαν τους Μίλι Βανίλι. Πρώτα μπάλα, μετά το μαλλί. Και ο άλλος κάνει περίεργα με το μαλλί του. Μετά όλη η φιγούρα. Παίξε την μπάλα σου πρώτα, αφού έχεις τεράστια, τεράστια ταλέντα. Και εσύ σαν Νεϊμάρ. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, είδαμε ότι και η Αργεντινή με το ζόρι, δυσκύλια. Είδαμε τη Σερβία, τον Μπρίγιοβιτς να μπαίνει, το δικό μας παλικάρι, και να κάνει έντονη την παρουσία του. Πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο φυσικά. Είδαμε φαουλάρα από τον Κολάροφ. Αυτό είναι που λέμε, πω, τι Κολάροφ είναι αυτό ρε παιδί μου. Τώρα το καλοκαίρι ειδικά που κυκλοφορούμε έξω. Ενώ μπορεί σε κάποια τηλεόραση να δεις το φαουλ του Κολάροφ. Μην πάει το μυαλό σου αλλού. Πω, τι Κολάροφ είναι αυτό που έχει, που παίζει. Και βέβαια είναι η ομάδα του Γκαρθία, έτσι, του θεατρίνου προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτή την ομάδα υποστηρίζει, τον Κολάροφ. Αυτός δεν είχε βάλει Κολάροφ τότε, που γλίτωσε από του χάρου τα δόντια από την ανοιχτή χαρτοτενία εδώ. Επίσης ο Ουάρντα μοίρασε σακούλα και έκανε πολύ έντονη την παρουσία του. Έτρεξε, μόχθησε και μόνο και μόνο που τον επένεσε ο τεράστιος Μο Σαλάχ, τα λέει όλα. Από και πέρα, πόσο ήθος τα παλικάρια που πήραν μαζί τους ομοίωμα του φίλου τους από το Μεξικό, κανονικά ολόσωμο, γιατί έφαγε παντόφλα από τη γυναίκα του και δεν τον άφησε να πάει στο Μουντιάλ και πήραν μαζί τους το ομοίωμα. Επειδή λέει δεν τον άφησε η γυναίκα του, έτσι. Η κορυφαία στιγμή μέχρι στιγμής, αυτοί που σηκώσαν τον τύπο στο αμαξίδιο, το αναπηρικό αμαξίδιο, το σηκώσαν τον Αιγύπτιο στα χέρια οι αντίπαλοι οπαδοί για να μπορεί να έχει καλή ορατότητα στις οθόνες. Έχει και τέτοιες στιγμές. Κατά τα άλλα, η Βαν με φανέλα ΠΑΟΚ χθες. Βλέπετε ότι αν έχει μπει το μικρόβιο, αν έχει φάει την αρρώστια, το κουβαλάς μαζί σου αυτό το πράγμα. Είδε το Βραζιλία χθες Ελβετία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και έγινε το αντίστοιχο ποστάρισμα στα μεταγραφικά. Λίγη το τελεσίγραφο, χθες το βράδυ λέγεται ότι έγιναν τελικές επαφές για Πούκι και αποφασίζουμε για Πούκι ή για Κόντε, σας τα λέω έτσι ηρίστο εμπαρόδο. Και να πω ότι σήμερα και από εδώ και πέρα έχουμε, κληρώνουμε μέσα από τα τηλεφωνήματά σας και μέσα από το μήνυμα. Από το μήνυμα κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, εξαιρετικά πράγματα στη Μενελάου 29. Ετοιμάστηκε για ανακαίνιση, ετοιμάστηκε για ωραία πράγματα. Εκεί θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα. Το κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Τα κρέατα ενός μήνα. Γεμίζουμε το τραπέζι σας. Αυτό μέσα από τα τηλεφωνήματα και
Μέσα από τα μηνύματα ένας αφιγραντήρας το Γιωτόμι. Χορηγός πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Η Toyotomi, ιαπωνική εταιρεία που πρωτοπορεί τεχνολογία και δημιουργεί ένα έξυπνο κλίμα στο σπίτι από απόσταση. Με Wi-Fi από το smartphone σας μπορείτε να το χειριστείτε. Επίσης όλα τα κλιματιστικά του Toyotomi σούπερ οικολογικά χρησιμοποιώντας το νέο ψυκτικό υγρό R32 για ακόμα λιγότερους γρίπους προς το περιβάλλον. Θα σας πω πολλά περισσότερα πράγματα. Εμείς σήμερα δίνουμε ένα καταπληκτικό και πανάκριβο δώρο φυσικά. Έναν αφιγραντήρα, όχι ό,τι κι ό,τι, αλλά Toyotomi. Έχουν γραφτεί Tommy για την Toyotomi. Ξεκάθαρα. Επίσης φυσικά Μανολόπουλος οπτικά, κορυφαίος το είδος του. Τρεις γενιές οπτικά στην Νάπολη, Optics Store Μανολόπουλος. Χορηγός πρώτης ώρας όλα στα όρθια. Εκεί θα βρείτε τον πιο νόστιμο γύρο της πόλης και χοιρινό και κοτόπουλο 837-166 με τη σκεπαστή την περίφημη. Μπείτε και παραγγείλτε σκεπαστή. Πείτε ακούσαμε στον Κωστή και θέλω να δοκιμάζω τη σκεπαστή να με θυμηθείτε. Λιωμένα τυριά μέσα, ιστορίες αυτά, Φιλαδέλφιες, τον Ατάλο γύρω χοιρινός κοτόπουλος, εκπληκτικά πράγματα. Και βέβαια για το ρεύμα, Βολτέρα, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα. Το ξέρετε, εκεί στο 2310-475-308, αυτός είναι ο πάροχός σας, ξεκάθαρα, γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα Βολτέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές. Δώστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε μαζί. Ξαναλέω, σήμερα πληρώνουμε μέσα από τα τηλέφωνα στο 2310-287-888 τα κρέατα ενός μήνα. Ευχαριστούμε και πάλι τους κρεοπόλες μας, αυτά τα υπέροχα λεβεντόπεδα που κάνουν το τραπέζι κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη σε μια οικογένεια από εσάς για ένα ολόκληρο μήνα. Τα κρέατα ενός μήνα από τη Μενελάου 29 στον Εύωσμο, εκλεκτά πεντακάθαρα. Και βέβαια δωράκλα από την Ηλεκτρονέτ, μία ακόμα υπερατού δωράκλα, έναν αφιγραντήρα Toyotomi. Εκπληκτικό πράγμα, πάρα πολύ χρήσιμο για το σπίτι σας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς στο Toyotomi, τον αφιγραντήρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια, γράφετε και οτιδήποτε άλλο εκτός από το ονοματεπώνυμό σας. Θερμή παράκληση, μην είναι σκεταδούρα. Ξέρω. Μόνο ένα ονοματεπώνυμο. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Ο Τάσος από την παλιά σου γειτονιά. Γεια σου ρε Τάσε. Τι γίνεται. Γεια σου παλικάρι μου. Καλά αδερφέ, ας πούμε. Θυμάσαι προχθές τι σου είχα πει, ε. Τι απ' όλα αδερφέ, δεν θυμάμαι τι έχω πει. Περί της λύθης των λαών. Α, ναι, ναι, καλά, καλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, εσύ τουλάχιστον σπούδασες και φιλολογία. Γερμανική βέβαια, πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, πέντε πράγματα πάνω στην ιστορία παραπάνω από εμάς. Έτσι. Ναι. Αν καθίσεις και ξεφυλίσεις όλη την ιστορία του ελληνικού έθνους, θα δεις ότι μια ζωή, τουλάχιστον εγώ από ό,τι θυμάμαι αυτή τη στιγμή είμαι 61 χρονών, μιλάμε μια ζωή, υπάρχει αυτός ο διχασμός. Η μεν, η δε, η πράσινη, η κόκκινη, η κίτρινη, ναι, η ασπρόμαυρη. Τραγικό. Και σε τέτοια θέματα δεν έπρεπε να υπάρχουν διχογνωμίες και κόμματα. Εννοείται. Είμαστε όλοι Έλληνες, δηλαδή απαγορεύεται ας πούμε ο αριστερός να αγαπάει την πατρίδα του. Άδετε. Ή ο δεξιός είναι πιο πατριώτης από τον αριστερό. Άδετε. Τα μπέλες δεν το καταλαβαίνω αυτό ας πούμε. Έκασα το Σάββατο και έβλεπα τη Βουλή. Δηλαδή, χαρά στο κουράγιο σου. Αηδίασα. Χαρά στο κουράγιο σου. Δηλαδή ο ένας πήγαινε να μας πει στον άλλον ποιος ήταν περισσότερο πρωτότης ή όχι. Οκ, καταλάβαμε. Καταλάβω. Όποιος δεν θέλει, δεν ψηφίζει, φίλε. Κατάλαβες. Αλλά όχι και οι παλαιοί να τα φορτώνουν όλα στους τωρινούς, γιατί και αυτοί τόσα χρόνια ήταν συνένοχοι. Απλά τούτη εδώ βάλαν τη σφραγίδα, φίλε. Βάλαν την κάσα. Βάλαν το καπάκι ιστορία, στο φέρετρο. Κωστάκη, με αυτή η ιστορία για από τους 45 δεν είναι σημερινή. Μουντιάλ είδες. Και πες μου έναν που έκανε κάτι. Μουντιάλ είδες. Τι πράγμα. Μουντιάλ είδες. Φυσικά είδα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τι χάρηκα. Σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, πες. Μία-μία, μπαμ-μπαμ. Χάρηκα για τη Γερμανία. Ναι. Όλοι μας. Ναι, χάρηκα για την Πορτογαλία. Βεβαίως. Με η Αίγυπτος μου άρεσε, δηλαδή σαραχωρέθηκα το ότι δεν έπρεπε να χάσει έτσι. Άλλη Αίγυπτος θα είναι με τη Ρωσία που παίζει και ο Σαλάχ, θα είναι άλλη, ναι. Αίγυπτος, δεν ξέρεις. Σίγουρα. Άλλη Αίγυπτος. Το παλικαράκι μας μια χαρά μοίρασε μια ωραία σακούλα εκεί στην περιοχή απ' έξω. Εγώ δεν θέλω αυτός ο παίκτης να φύγει. Το λέω ξεκάθαρα. Τον κρατάς τον τρελό. Τον τρελό τον κρατάς. Θα βρεις τρόπο.
Και τους δυο τους τρελούς εγώ. Και βρε και τους δυο άμα γίνεται, και τους δυο. Να πιάσουν τα δυο, να πιάσουν τα δυο άκρα οι δυο τρελοί, να παίζει ένας αριστεράς δεξιά και να μην προλαβαίνεις. Είναι αυτό που λέει θα γίνει τρέλα. Έγινε παλιά γειτονιά, όπως το λες. Έγινε, φιλιά. Λοιπόν, σημείωσε με. Για πες. Για το Γιωτόμι. Ναι. Τάσος σε 9.50. Το Γιωτόμι είπαμε και από τα μηνύματα. Τέλος πάντων, θα βάλω και τα τηλέφωνο μέσα. Άντε. Καλά. Αν δεν θέλω και μήνυμα, δεν έχω θέμα. Τάσος 9.50. Ναι. Ό,τι θέλετε, δεν έχω θέματα. Είχι καλημέρα, εγώ. Φιλιά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Yeah. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Αλλά, όχι τα στραβά μάτια πάντως. Όχι, εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι το περιμέναμε. Ότι θα γινόταν αυτό. Χρόνια ήταν αυτό το πράγμα. Χρόνια. Και όπως είπε ο φίλος, αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Ας πούμε τα του Μοντιάλ. Μπράβο την, το Μεξικό, το ευχαριστηθήκαμε. Θα ρίσκει και είχε βρει η Ελλάδα όταν έπρεπε το κόλλο Μεξικό. Ακούς και ένα μπόλ στη γειτονιά. Στα μπαλκόνια, στα μαγκαζιά, όλοι πανηγυρίζανε. Οι αγχώνευτοι ράτσες αυτοί οι ούνοι να εξαφανιστούν διαπαντός. Και ερχόμαστε, μετά μου λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, να μην συγχύζομαι. Και γυρίζει και λέει αυτή η φάτσα στο κανάλι το Σταρ που λέει της ειδήσης και του πάτησε φοράδα το πρόσωπό του. Ο παίχτης του Ατρομήτου, ο Γουάντα. Α, ο παίχτης του Ατρομήτου, μάλιστα. Ναι. Ο παίχτης του Ατρομήτου. Okay. Ο παίχτης του Ατρομήτου. Δεν πειράζει. Κατάλα... Δείχνουμε κατανόηση. Καταλαβαίνουμε. Τσούζι, πονάει. Τα συγκαλυτήριά μας, παρότι είναι αχώνευτος, έδειξε ότι είναι μεγάλη παιχτούρα. Έδειξε ότι είναι μεγάλη παιχτούρα. Την ίδια μέρα που παίζανε όλοι, ο άνθρωπος έβαλε 3 γκολ, ο άλλος έχασε τίποτα. Το πέναλτι και ο άλλος έκανε εκείνο το τσουλού. Και είναι και 2 χρόνια μικρότερος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 31 ο Μέση, έτσι. Ο άλλος είναι σε 33. Είναι, 33 είναι ο Κριστιάνο, πρέπει να είναι 31 ο Μέση. 31 πρέπει. Και ο άλλος με το... Δες λίγο ρε Χριστό, κάνω λάθος. Το 87, ο Μέση, το 87, ναι. Ο άλλος είναι 85, καλά το θυμάμαι. Ο Τσαλαπετινός. Άσε ο Τσαλαπετινός, πρώτα παίζεις μετά μαλλί. Τι ήταν αυτή η ιδέα. Όχι, είναι και άσχημο ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι θέλω να κάνω κάτι κεντρικό αυτά, κάνε μια άλλη μαλαμπίπιπ. Αλλά αυτό το πατσαβούρι στο κεφάλι από αυτό που σκουπίζουμε το πάτωμα λοιπόν, να το βάλεις. Επειδή προχτές κέντρισα παγωτό θα το δώσεις, ναι. Θα με βάλεις τώρα 4-16 και τα παίρνω όλα. Και στα δύο. Φιλάκια, καλή εβδομάδα. Φιλιά. Σας βάζω και άντε και για τον αφιγραντήρα. Όσοι θέλετε με μήνυμα, FM και ενώ το μήνυμά σου στο 54526, αλλά και με τηλέφωνο. Γιώργος 600. Είναι καταπληκτικό το δώρο. Κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης για ένα μήνα και αφιγραντήρα στο Γιωτόμι. Μοναδική, κορυφαία μάρκα από το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην πόλη. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι η σημερινή από χθες. Τα είπα κι εγώ, ξεθύμανα κι εγώ, δόλιος, να μην τα μαζί πω σου, να τα βγάλω από και μέσα. Να είπες, ό,τι και να είπες, είμαστε τρομερά στεναχωρημένοι όλοι. Το περιμέναμε βέβαια. Αλλά πόνεσε, όπως και να έχει. Εγώ θέλω να πω για το κορίτσι αυτό, για την Κορακάκη. Διάβασα κι εγώ αυτά που έγραψε. Φοβερή. Έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Συγκλονιστική. Πολλά τέτοια παιδιά που πιστεύουν αυτά. Αλλά δυστυχώς αυτοί που είναι και επάνω είναι πολλά τα συμφέροντα. Είναι διαφορετικά τα συμφέροντα. Άλλα θέλει ο λαός, άλλα θέλουν αυτοί. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτά είχα να πω, Κωστή, δυστυχώς. Πες μου λίγο και το όνομά σου να σε βάλω. Ναι, Μάρο 395. Έγινε Μάρο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εγώ. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Συζητάμε ό,τι θέλετε και για τη συμφωνία ντροπή, αν θέλετε, και για το Μουντιάλ, αν θέλετε να πάρουν το μυαλό από εκεί. Στον ΠΑΟΚ, επειδή με ρωτάω, Παναγιώτη μου, υπάρχει μία κινητοποίηση τις τελευταίες ώρες. Θα αποφασιστεί οριστικά αν θα είναι ο Κόντε ή ο Πούκι. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Βέρμπλουμ. Λοιπόν, έχουν σίγουρα εναλλακτικές. Σίγουρα. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν μπορούν να περιμένουν μόνο το ναι από τους παίκτες αυτούς. Σε περίπτωση που τελειώσει και το τελεσίγραφο, γιατί θεωρώ ότι ειδικά στην περίπτωση του Πούκι
του είπαν ή απαντάς μέχρι σήμερα, ξέρω εγώ, το βράδυ ή τέλος. Γεια σας. Πάβει να ισχύει το 800. Θα το βρεις και απαλού. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε μου. Σ' ακούω. Να σου πω κάτι. Καταρχήν το όνομά σου. Έλα, κούκλε. Έλα, να σου πω τώρα. Το όνομά σου πες μας. Το όνομά σου θες να μας πεις. Θανάσης. Θανάσης, ακούω λοιπόν. Αθανάσιος. Ωραία. Να σου πω κάτι. Η συμφωνία με τη Μακεδονία, την κάθε Μακεδονία, πότε μου γράφηκε. Η συμφωνία με τη Μακεδονία. Κλείσε. Έφυγες. Η συμφωνία με τη Μακεδονία δεν υπάρχει, φίλε. Θα ξαναπάρεις να το πεις σωστά. Πάμε παρακάτω. Και κούκλε και τέτοιο ύφος όχι εδώ. Αν θέλετε, πολισμένα. Εγώ σας μιλάω με πολύ όμορφο τρόπο, θα μιλάτε και εσείς και ας διαφωνούμε. Αλλά η συμφωνία με τη Μακεδονία είσαι από την αρχή λάθος. Πάρε να το πεις ξανά σωστά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κούκλε. Κούκλος δεν είμαι. Αν με θεωρείς εσύ κούκλο, λυπάμαι. Ναι, έλα φίλε. Σ' ακούω. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ο Ανέστη από Λαγκαδά. Γεια σου, ρε Ανέστη. Τι γίνεται. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι να πούμε. Ντροπή. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ και το ΑΝΕΛ, πολύ ντροπή. Ναι. Και μια μεγάλη ντροπή και για την αστυνομία. Ό,τι και εντολές να έχουν πάρει, δεν μπορούν να για κάνουν. Για τα ΜΑΤ, ναι, ναι. Υπήρχε κόσμος δεν εκεί, μπορεί, με πήρανε ακροατές. Ναι, ναι. Δακρυγόνα στην... Ρίχνανε πάνω από το βουνό, ρίχνανε τον κόσμο, τον πρόκειται να το ρίξουν κάτω. Τι κάνανε, τι είναι αυτά. Ναι. Υπήρξε κόσμος εκεί, υπήρξαν ακροατές που πήγαν, φίλοι. Λοιπόν, άνθρωποι με οικογένειες και τα λοιπά, σοβαροί άνθρωποι, έτσι. Και μου είπαν, δακρυγόνα, μπροστά παππούδες με τις μαγκούρες, παιδάκια αυτά, κλαίγανε. Εντάξει, τι να πεις. Τι να πεις. Ο άλλος ήταν πεσμένος κάτω και το ρίχνανε δακρυγόνα, δηλαδή. Πεσμένος κάτω. Δηλαδή, τι ήθελαν να τους σκοτώσουν, τι ήθελαν να τους κάνουν, εντάξει. Δηλαδή, μεγάλη τροπή, τι να πούμε. Ανέστη, πες μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. Μουντιάλ, είδες καθόλου. Είδα, εντάξει, Σερβία έπαιξε καλούτσι την μπάλα, εντάξει, ναι. Μπράβο της. Γολάρο, Κολάρο. Φραντζέσκος. Ναι. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. 038. 038. Να είσαι καλά, Ανέστη. Σε ευχαριστώ. Έγινε, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έλα, good morning, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Για το θέμα το Σκοπιανό... ό,τι μπορώ να κάνω εγώ εδώ θα το κάνω, δηλαδή απογορεύω σε όλη την οικογένεια και σε όσους γνωρίζω να μου λένε το όνομα Μακεδονία για κάποιο άλλο, μέρος. Περιμένω να το ακούσεις στα ελληνικά δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές. Πάνω για μένα μια ζωή και πάντα θα είναι Σκοπιανή, όσπου να πεθάνω, πότε θα είναι. Όχι, περιμένω να δω. Όταν θα μιλάω και θα λέω, θα μιλάω και τους Σκοπιανούς. Ξαναλέω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Συνένοχοι. Είναι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνένοχες, είναι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που κοιμήθηκαν όρθιες, που το επέτρεψαν αυτό το πράγμα, που άφηνε, φώναζα εγώ πολλές φορές εκπομπές, ρε παιδιά, γιατί φύρομ. Αυτό το φύρομ δεν είναι ένας διάδρομος που οδηγεί στο όνομα αυτό. Δεν είναι μια προετοιμασία, εφόσον το δεχτήκαμε αυτό το πράγμα. Μα έτσι τη λένε όλοι. Δεν πάνε να πει. Ας τη λένε όλοι όπως θέλουν. Σημασία έχει εμείς. Δικό μας είναι το όνομα, δική μας είναι η γη και η ιστορία. Εμείς παραχωρήσαμε. Καταλάβες, έχει σημασία, δεν πάνε στη Νέα Ζηλανδία να τη λένε όπως θέλουν. Τέλος πάντων. Και γιατί μένετε έκπληκτοι, αφού αυτοί που διοικούν και τώρα είναι όλοι από τα κόμματα του τότε, της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς, έχει πολλούς τέτοιους μέσα. Τα πρόσωπα έμεναν όλοι οι ίδιοι. Πες μου λίγο στη Γερμανία από ήχος, από την Κέλλα. Αναμενόμενοι. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν και ποτέ δεν θα γίνουμε Γερμανία εδώ. Ναι, ναι, ναι. Απλά επειδή ζεις εκεί, ρε παιδί μου, θέλω τον απόϊχο. Μπήκα χθες λίγο στο Κίκα και είδα ότι. Εμείς γλεντούσαμε και αυτοί έκλειγαν, να το πούμε έτσι. Οι γονείς μου έχουν εδώ και 40 χρόνια έχουν εστιατόριο και προσπαθώ συνέχεια να είμαι λίγο διπλωμάτης με τους Γερμανούς όταν με ρωτάνε για ποια ομάδα είμαι όταν παίζει η Γερμανία. Και χτες βρήκα τουλάχιστον δικαιολογία και έλεγε με το Μεξικό, γιατί στο Μεξικό παίζουν δύο παίχτες της Φραγκφούρτης, ενώ η Γερμανία δεν παίζει κανένας. Ωραία δικαιολογία. Το Μεξικό που έχει διοργανώσει δύο από τα ωραιότερα Mundial ever. Στο ένα δεν είχα γεννηθεί, το 70, με τη Μεγάλη Βραζιλία, αλλά στο άλλο το 86, με το μεγάλο Diego Maradona και την Αργεντινή να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια, δύο εξαιρετικά Mundial και θα διοργανώσει και τρίτο τώρα. Έτσι, το 2000 μετά το Κατάρ. Και κάτι...
Και κάτι που είπε ένας ποδοσφαιριστής και μου άρεσε πολύ είναι ο Νεϊμάρ. Το ρώτησαν αν είναι ο καλύτερος παίχτης του πλανήτη. Ναι, ναι. Λέει και βέβαια είμαι ο καλύτερος παίχτης του πλανήτη. Γιατί οι άλλοι δύο είναι από άλλον. Εξωγήινοι. Πολύ ωραία. Ωραία τα λόγια να παίξει και λίγο μπαλίτσα ο Νεϊμάρ. Έχει πολύ καιρό να παίξει. Ήταν και 3 μήνες έξω βέβαια. Και για όλους γύρω σας πρωταθλήτρια θα γίνει η Γαλλία. Έτσι, ε! Μην μας βάζει τον κουβά γιατί εγώ Αργεντινή έχω παίξει. Με απογοήτευσε βέβαια. Και πρώτη φορά στη ζωή μου δεν έχω ξαναπέξει ποτέ στοίχημα. Πρώτη φορά έβαλα για τη Γαλλία. Έβαλες, ε! Μάλιστα. Γκριεσμάν, Πογκμπά κτλ. Μάλιστα. Και αυτή η δυσκύλια, έτσι. Δυσκύλια ήταν, με το ζόρι. Με το ζόρι. Πατριώτες. Εντάξει, γυναίκα Γαλλίδα, έχεις τι θα παίξεις. Έτσι είναι αυτό. Πατριώτες, έτσι. Πρέπει. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε. Φιλιά, ζουμουσού λέμε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Και ξέρεις κάτι, έχω παίξει ένα πράγμα, ναι, το οποίο είναι, πιστεύω, η Πορτογαλία θα το πάρει το πράγμα με τη μία. Η Πορτογαλία, γιατί, λες θα πάρει το παγκόσμιο. Η Πορτογαλία με τη μία, γιατί ο Ρονάλντο έχει βάλει 3 γκολ. Ναι. Αλλά επειδή η Μακεδονία, να σου πω αλλιώς, αυτό που έχεις λίγο προηγουμένως. Πάλι τα ίδια, πάλι έστω. Η Ισπανία έχει γίνει το 53. Ναι. Δεν υπάρχει φίλε Μακεδονία. Να μιλήσουμε ή όχι. Να μιλήσουμε, αλλά δεν υπάρχει Μακεδονία. Περίμενε. Εγώ περιμένω εσύ. Ρε να ακουστείς, να ακουστώ κι εγώ. Μπορώ. Να ακουστείς, αλλά δεν μπορείς όταν λες ότι... Το 53, ποιος υπόγραψε, ποιος αμέρος είναι αυτός που υπόγραψε υπάρχει η Μακεδονία. Πες μας λοιπόν. Μπορείς να απαντήσεις. Πες μου. Είναι κάποιος αμέρος. Είναι ή όχι. Ποια Μακεδονία. Μέχρι τόσα χρόνια, 40 χρόνια, 50, 60, 70, που βγαίνουν έρχονται άνθρωποι πάνω κάτω από τα Σκόπια, που λέμε Μακεδονία, ποιος υπόγραψε. Άκουσες τι είπα, άκουσες την αρχή τι είπα. Μισό. Όχι μισό. Άκουσες, άφησα. Όχι μισό, άκουσε με. Άκουσες τι είπα πριν. Α, σε ακούσω. Από την αρχή άκουσες ή το έβαλες κάποια στιγμή. Ακούω τα πάντα, όλα. Από την αρχή, από τους 8 έβαλες. Απλά η διαφορά ψες ποια είναι. Άκουμε λιγάκι. Σε ακούω, εσύ δεν μ' ακούς. Μακεδόνος, Παοξής, Βέρος, Αντάρτης. Δεν διαφωνώ. Καμώτα εσές, αλλιώς σου λέω τώρα. Ρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά που λες. Σειρά 4. Ναι, βράγωρη μου. Λιγάκι. Ένα πράγμα δεν έχουμε. Τα ψέματα. Απαγορεύω κάθε Σκόπια να εκμεταλλεύεται ελληνική, όπως το λέω. Γη. Όχι μόνο εκεί. Όνομα. Ό,τι υπάρχει. Τότε... Με τον Έλληνα. Μα γιατί βγαίνεις πριν και λες. Μα γιατί βγαίνεις πριν και λες η Μακεδονία. Μόνος τη λες. Μόνος σου την είπες. Αδερφέ. Ούτε... Δεν πρέπει ούτε ελληνική, να... τη λέξη να λέμε. Ελληνική δεν είναι μόνο ένα όνομα. Μπράβο. Εδώ ωραία. Εγώ φτάσα Μακεδόνας μέχρι το Σιβέτ. Με την Ευβία. Χαίρομαι που συμφωνούμε λοιπόν. Πήγα παντού. Χαίρομαι αλλά που συμφωνούμε. Διαβάστε. Διαβάστε ρε, απαγορεύω να τα λέτε ότι τίποτα υπάρχει ελληνικό. Έγινε. Μέγα Αλέξανδρο, εντάξει, όχι μόνο με Σόφια, από όλο τον πλανήτη. Συμφωνούμε. Ειδικό μου. Έγινε, να σε καλά. Ειδικό. Έτσι, καλά τα λες, έγινε, να σε καλά. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εγώ δεν τη λέω την κουβέντα, δεν τη λέω αυτή τη χώρα. Ούτε ηρίζω εν παρόδο, ούτε πάνω στη ρήμη του λόγου. Γι' αυτό σε κόψα πριν. Δεν υπάρχει. Μία είναι, εμείς ζούμε σε αυτή, είναι Ελλάδα, είναι ελληνική. Πείτε την όπως θέλετε. Περιμένω τα δελτία ειδήσεων. Να ακούσω το πρώτο δελτίο ειδήσεων που θα την πει Βόρεια Μακεδονία. Τη γειτονική χώρα. Να δούμε τι ωραίες εντολές θα πάρουν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και για Μουντιάλ μιλάμε άμα θέλετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Χάρη εσύ. Ναι. Ναι, καλημέρα φίλε, εγώ είμαι. Έλα, αγόρι μου. Καταρχήν βάλαμε συγκληρώσεις και θα τα πάρουμε λίγο με λίγο, γιατί... Πες μου λίγο το 3 τελευταία. 064. Ωραία. 064. Ναι. Ωραία. Πάμε, σ' ακούω, Μαγιού. Όταν αφορά το Μουντιάλ, μου άρεσε πάρα πολύ η Πορτογαλία. Ναι. Είμαι... Έβγαλε ψυχή. Βραζίλ. Έβγαλε ψυχή, φίλε. Μόνος του βέβαια ένας. Φίλε... Ήταν η μόνη ομάδα που έδειξε ότι το θέλει. Αυτή και το Μεξικό. Δεν ξέρω, όποιος είδε τα μάτια, εγώ αυτό κατάλαβα. Με τρέλα. Η Βραζιλία, αν και υποστηρίζω Βραζιλία, δεν με ικανοποίησε. Δεν με ικανοποίησε ποδοσφαιρικά. Ναι.
ήθελα περισσότερα πράγματα. Ας δούμε, θα δείξει. Πάντως φαίνεται πολύ ωραίο το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Θα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Έτσι. Μπαλίτσα θέλουμε, να φύγει το μυαλό από τη στενοχώρια. Δεν σημαίνει ότι αποχαυνωνόμαστε και τα άλλα θέματα δεν τα συζητάμε. Να ξέρετε. Ναι. Συγχωρέστε με όταν μπαίνω με τέτοια θέματα που είναι εκτός θεματολογίας. Όχι, που είναι... Αλλά δεν μπορώ, παιδιά, δηλαδή αλήθεια σας το λέω, θα θεωρούσω τον εαυτό μου υπόλογο. Τι μπορώ να κάνω εγώ, με το μικρόφωνο θα πω την άποψή μου. Τελείωσε. Και ας διαφωνώ με κάποιους. Αν μου επιτρέπεις, φίλε, να απαντήσω λίγο σε κάτι. Παιδιά, όσοι πιστεύετε ότι η Μακεδονία έδωσε το όνομα, κάνετε λάθος. Δεν το έδωσε καμιά Μακεδονία. Αν το έδωσε κάποια, το έδωσε κάποιος από κάτω, που λέγεται Ελλάδα. Η Μακεδονία δεν είναι κρατήδιο. Όποιος μιλάει, ας προσέξει τι λέει. Δεν είναι ανεξάρτητο κρατήδιο η Μακεδονία, ώστε να αποθώσει το όνομα της κάπου. Ανήκει ακριβώς, κάπου, ρε μάγκε. Εσείς που και λαϊδάτε και το παίζετε ξαφνικά ότι τα γνωρίζετε. Αφού λοιπόν δεν γνωρίζετε, η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Γιατί δεν τα λέτε σωστά. Άμα δεν ξέρετε να εκφράζεστε, μην εκφράζεστε. Πηγαίνετε με κάνα κουβαδάκι να παίξετε σε καμιά παραλία. Η Μακεδονία είναι μία, δεν αλλάζει. Εγώ αυτό ξέρω. Ότι όταν είσαι, είσαι, δεν αλλάζεις. Ούτε νότια, ούτε βόρεια. Έγινε, χάρη. Σε χαιρετώ. Πένθος, φίλε, πένθος. Δυστυχώς πένθος για χθες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Τρεις. Να προλάβουμε πριν το διάλειμμα. Ναι, ελάτε. Καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Α, και 2014 πλέγα να το πω. Ναι. Ντροπή για αυτά που βλέπουμε γενικά και ακούμε όλες αυτές τις μέρες. Ντροπή πραγματικά. Έσχος, οργή. Να ξέρουν όλοι αυτοί ότι θα το πληρώσουν αυτό που κάνουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Απλά. Πραγματικά δεν ξέρω. Και κάτι που λες εσύ, απλά να σε διευκρινίσω, τίποτα άλλο. Αν αύριο βγει η Γερμανία που έχει ομόσπονδα κρατήδια και πει τυρινανία, θα τη λέω αχαΐα, δεν μπορώ εγώ να επέμβω. Ναι. Μπορεί. Το ίδιο έγινε και ο Τίτο. Σαν Ενωμένη Γιουγκοσλαβία, το ομόσπονδο εκείνο κρατήδιο το ονόμασε Μακεδονία για δικούς του αλυτρωτικούς λόγους. Ναι. Δεν είναι ότι αποδεχτήκαμε εμείς. Απλά μετά έχει ένα τραγικά λάθος από όλους, δεν το συζητάω. Όχι, όχι, από τότε ξεκίνησε το λάθος. Ναι, ναι. Από τότε δεν ξεκίνησε. Δεν μπορούσαν να κάνουν εκεί, σε εκείνη τη φάση κάτι. Αλλού είναι τα λάθη. Αλλού είναι το 77 με τη γλώσσα και χίλια δυο άλλα. Ναι. Τώρα επιτρέπεται να βγαίνει ο άλλος και να λέει οι Μακεδόνες. Όχι, μπροστά και οι Έλληνες, την ίδια ώρα που συμφωνείς, μπροστά στα μούτρα σου. Είναι, να λες οι Έλληνες, λέει, Έλληνες και Μακεδόνες, λέει μαζί Έλληνες και Μακεδόνες. Εκεί την ώρα σταματάς συνέντευξη. Και του λες, αλλά πού τώρα, τι λέω εγώ τώρα, άσε, μετά ξύπνησε. Είναι τώρα επιστημονική φαντασία, τώρα. Είναι Ιούλιος Βέρν. Εκεί παίζει η Μέση και ο Ρονάλντο μαζί παίζουν εκεί. Το χάρηκα με το Μεξικό, όλοι τη βρίσκουν από κάπου. Όλοι. Θέλω να ταπεινώνονται αυτοί, η αλαζονία που βγάζουν. Έτσι. Φυσικά. Δεν έχει, είναι... Δεν είναι, πραγματικά. Να ξέρουν όμως ένα τελευταίο και κλείνω, Κωστή. Ο κύριος Καμένος, γιατί με κανέναν δεν τα έχω καλά, αλλά ο κύριος λέει ότι δεν θα ψηφίσουμε τη συμφωνία. Ο αρχηγός τώρα, της, γιατί έχει και άλλο Καμένο που έφυγε, είναι δύο Καμένοι. Ναι, ναι. Έχει λέει πολλούς Καμένους τέλος πάντων, αλλά... Ναι. Δεν θα ψηφίσουμε τη συμφωνία. Ναι. Ρωτάνε, ας πούμε, ότι το ποτάμι ή η λυπή, δεν ξέρω εγώ τι άλλοι είναι, λέει, διατεθειμένοι να ψηφίσουν. Λέει, δεν ξέρω, λέει, εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε. Τώρα, να ψηφίσουν αυτοί, τι να κάνουμε. Ναι. Εγώ, τη συνείδησή μου καθαρή, τέλος πάντων. Δεν τον πειράζει, δηλαδή, να ψηφιστεί η συμφωνία όπως ναι, ναι. ψηφίστηκε. Δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημά του είναι να μην την ψηφίσει αυτός. Αυτά είναι κοροϊδίες. Δεν είμαστε χαζί, ρε παιδιά. Κολοτούμπες φούλα από όλους. Κολοτούμπες. Αλλά υποτίθεται ότι είσαι δεξιός ή γέρνεις προς το άκρο. Ναι, ναι, καλά. Άστα αυτά, δεξιά, θα... αριστερά, φίλε, άστα. Είναι στο τιμόνι μόνο. Στο τιμόνι. Υποτίθεται, έτσι. Έξι. Δεν πρέπει να τηρείς τα προσχήματα. Δηλαδή, άμα θέλεις να μην γίνει τίποτα, πες, αν το κάνεις, διαλύω την κυβέρνηση. Αύριο. Δώσε μου λίγο όνομα και τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Ο κ. Γιώργος είναι 600, έχουν 500. 500. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Θουβού. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Μάω, μάω. Γεια σου, ρε Μάω, Μάω. Μάω, Μάω. Τι ωραίο το σύνθημα, φίλε, στον τελικό. Και γύρισε όλη, φίλε, γύρισε όλη η κερκίδα. Έλα, για πες. Σήμερα δυστυχώς δεν λέμε ποδοσφαιρικά. Είσαι ο. Θοδωρής, Μάω, Μάω. Έλα, Θοδωρή, έλα. Λοιπόν, αυτά που λένε μερικοί αυτά τα επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν, δηλαδή πραγματικά με τρελαίνουν. Όχι, λέει το 53, όχι ο Τίτο. Μα εγώ δεν, εγώ δεν είπα ότι φταίνε μόνο οι τωρινοί. Θα ήταν επίσης λάθος. Απλά αυτοί τώρα βάλανε τη σφραγίδα, βάλανε το καπάκι στην κάσα, φίλε. Στο φέρετρο, κατάλαβες. Να πάω μαζί τους με αυτό το σκεφτικό. Ότι εδώ και 100 χρόνια αυτοί προσπαθούν να λέγονται με αυτό το όνομα που θέλουν να λέγονται και εμείς πετάμε χαρταετό. Ωραία, συμφωνώ. Τα 2.500 χρόνια που υφίστατο η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτά σβήνονται. Διαγράφονται, σβήνονται. Αδερφέ, το λέω έτσι με μία λέξη. Μονοκοντιλιά. Μονοκοντιλιά. Την ξεκινά την ιστορία από τον Τίτο και μετά. Η ιστορία μας και η ιστορία μας. Ποια ιστορία? Άρα πλέον ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ότι εμείς τώρα θα πιάσουμε, ας πούμε, την Ήπειρο και θα τον ονομάσουμε Βαβαρία. Που δεν είναι το ίδιο, γιατί δεν συνορεύουν τα κρατήδια, έτσι. Να πω, Βαβαρία. Τι γουστάρουμε να τη λέμε Βαβαρία. Ίσως υφέρει. Και κατά άλλο ο μεγάλος αρχηγός εκεί πέρα, έργα όμως και του ποπού τα 9. Ναι, ναι, καλά. Ήρθε ο άλλος και τον λέει Μακεδόνες. Μπράβο. Μπροστά στα μούτρα μας, φίλε. Μπροστά, ένα κρατήδιο χωρίς ιστορία, χωρίς τίποτα. Κατά άλλα βγαίνουν και όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, φίλε, αυτό και δεν είναι προπαγάνδα, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή τη φορά η διαπραγμάτευση ήταν φανταστική. Σκληρή και πετύχαμε. Μόνο κερδίζαμε πράγματα. Μεγάλη επιτυχία. Μόνο ζητούσαμε, μόνο επιβάλαμε. Καλά, που να μην είναι, δηλαδή άμα δεν ήταν φανταστική θα γινόταν. Μεγάλη επιτυχία, φίλε. Μεγάλη. Τι να πω. Έλος πάντων. Να πω έτσι παρεπιπτόντως μία είδηση. Ότι έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Πολίτης, ο προπονητής με τον οποίο είχαμε πάρει το Ευρωμπάσκετ το 1987, θυμάστε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είδηση που είναι τωρινή. Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Πολίτης. Αυτά. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε. Μια γραμμή ακόμα. Ναι. Έλα, και sorry που περίμενες. Έλα Στέλιο. Έλα. Sorry που περίμενες, αδερφέ. Ήτανε τόσο σκληρές οι διαπραγματεύσεις που τραγουδούσε και του Happy Birthday για να παλύνουν το κλίμα, ήταν ναι, τόσο βαρύ το κλίμα. Θλιβερό, φίλε. Στον Image ήταν το Happy Birthday. Και η άλλη υποδικαστή ήταν. Κουστή, η μόνη δουλειά που τους ταιριάζει και λόγω σωματότητα που είναι να αντιθούν κλόουν σε παιδικά γενέθλια να τραγουδάνε το Happy Birthday. Αξιοπρεπής οι κλόουν, φίλε, στα πάρτι. Πολύ δύσκολη δουλειά. Αξιοπρεπής, πολύ δύσκολη, λόγω σωματότητα που τους ταιριάζει. Πολύ δύσκολη δουλειά να κάνεις τα παιδάκια να γελάσουν, πραγματικά υδρώνεις, να ξέρεις. Σίγουρα. Και είναι πολύ σοβαρότεροι από αυτούς εδώ. Σίγουρα, δεν ήθελα να μειώσω τους κλόουν στα παιδικά πάρτι. Οι κλόουν, φίλε, δεν πουλήσαν καμιά ιστορία, ούτε αδιαφόρησαν για το λαό. Αυτό που κάνανε ήταν τραγικό, φίλε. Όλη η συμπεριφορά τους, τα γελάκια, όλο αυτό το πράγμα. Οι παππούδες να πάνε εκεί και να τους πνίξουν στον Δακρυγόνο. Και αυτοί να γελάνε και να χασκογελάνε με μία λέξη είναι ντροπή, τίποτα άλλο. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα, να αλλάξουμε το κλίμα. Εγώ τα είδα και τα τρία τα παιχνίδια χθες, φίλε, την άλλαξα εκεί με τον γιο στο σπίτι. Πρέπει να παίξω πριν και λίγο παραπάνω, αλλά δεν έπαιξε, δεν πειράζει. Πιστεύω θα του δώσει χρόνο. Έχει κόλλημα με αυτό το Μίτροβιτς. Okay. Πιστεύω ότι άμα παίξει ο Πρίγιοβιτς έχει τέτοια τρέλα που θα το παστελώσει, φίλε, τον κολλάκι. Εμάς μας συμφέρει να μην παίζει, το ξαναλέω. Ναι, σίγουρα, αλλά κουστί, το τέταρτο που έχασε ο Μίτροβιτς το έχασε γιατί είχε αδειάσει από δυνάμεις. Σωστό. Βά το νωρίτερα, βά το στο 70. Έτσι ακριβώς, δηλαδή. Ένα 20 λεπτό. Ή αν ήταν και δυο μαζί μέσα, να τον είχε στη γραμμή του περιφερειακού απ' έξω το Μπριγιοβιτς και χώρους θα έβρισκε περισσότερος ο άλλος και θα ήταν και πιο ξεκούραστος. Άδειασε από δυνάμεις και έχασε ένα τέταρτο που αν είχε δυνάμεις είχε... Είδε σε φυσιολογική κατάσταση, δεν θα το έκανε γιατί είναι καλός παίκτης και ο Μίτροβιτς, έτσι. Ξαναλέω, δεν θέλω να κάνει να βγάλει μάτια. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Να το ξέρετε. Σίγουρα θα το συζητάμε τώρα. Δεν είναι ότι, δεν τα χαίρομαι τα παιδιά. Καμαρώνω που τους βλέπω εκεί. Νιώθω ότι είναι κάτι δικό μου μέσα στο Μουντιάλ. Αλλά δεν θέλω να πάνε καλά γιατί μετά δύσκολα. Εχθές χάρηκα πολύ με το Μεξικό και έλεγα μπας και μείνει από την πρώτη φάση έξω Γερμανία. Αλλά θέλω να περάσει, όχι, θέλω να περάσει, να βρει μπροστά της στη Βραζιλία που θέσει κάποια φάση. Ναι, 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 εκεί θα υπάρξει. Αυτά τα 7, ναι, γιατί τα η Βραζιλία χθες δεν ξέρω αν τα κρατήσαν τα άλογα. Δεν ξέρω. Γιατί και η Ελβετία είναι... Πολύ ξύλο και η Ελβετία πάντως. Ναι, πολύ ξύλο, πολύ κάρτα. Αλλά να σου πω κάτι, σε κάποια φάση
θα παίξουν και λίγο καλύτερα οι Βραζιλιάνοι. Σίγουρα. Ο Νεϊμάρ είναι ανέτοιμος ακόμα. Είναι ανέτοιμος, το είπαν και όλες. Ναι, και το Μουντιάλ ξεκινάει στα νοκάουτ. Έγινε στελάρα! Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδη, Ανδρέα Παπαδόριο 10 στο Κορδελιό, χορηγό πρώτη ώρα. Κληρώνουμε σήμερα εκπληκτικό αφιγραντήρα το Γιοτόμι. Μπείτε στη διαδικασία να περάσετε μια βόλτα. Κορυφαία ιαπωνική εταιρεία. Θα σας μιλάμε συνέχεια για τα κλιματιστικά το Γιοτόμι. Υπέροχα μέσα από το smartphone σας με WiFi, με τα πάντα. Μοντέρνα, αθόρυβα και πάρα πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Μην ξεχνάτε Μανολόπουλος, κορυφαίος στα γυαλιά, τρεις γενιές οπτικά στη Νεάπολη, Παναγίτη Σαλδάρη 22, Ηλίου, Οράσεως, ακούς επαφής, στη Νεάπολη. Όλα στα όρθια. Κορυφαίος γύρος, κορυφαία ψησταριά στην πόλη, στη Λεωφόρο Στρατού 18. Ζητήστε την σπεσιαλιτέ του που είναι η σκεπαστή. Και βέβαια, Βολτέρα για το ρεύμα. Νούμερο 1 πάροχο ηλεκτρική ενέργεια. Δεν υπάρχουν κλίμακε κατανάλωση με διαφορετικέ χρεώσει. Δεν υπάρχει μνήμο πάγιο. Δεν υπάρχουν χρονικέ δεσμεύσει και ρήτρε αποδέσμευση. Τηλεφωνήστε στο 475-308-2310. 475-308 και ενημερωθείτε. Εμεί κληρώνουμε, όπω είπαμε, φιγραντήρα το Γιοτόμι στι 10 και κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλη. Κρέατα ενό μήνα στον Εύωσμο Μενελάου 29. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε καταπληκτικό δώρο 10 παρακάτω ψηλά. Θα δώσουμε έναν αφιγραντήρα το Γιοτόμι. Εκπληκτικό δώρο από την κορυφαία εταιρεία με τα κλιματιστικά. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Γράφετε από το κινητό σας FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και επίσης τα κρέατα ενός μήνα δίνουμε τα δώρα αυτά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο για εσάς που δεν έχετε δυνατότητα για το μήνυμα. Υπενθυμίζουμε χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί, 705-750, όποιος δεν έχει πάει χάνει, νοστιμότερα κρεατικά δεν θα βρείτε πουθενά. Φυσικά, ταυτότητα υγεία ζωής, όπως έχουμε πει στο 2310-655-655, δωρεάν, μια φορά το χρόνο, μαγνητική, που πληρώνεται αλλού 50 ευρώ συμμετοχή, γενική αίματος, check-up γενικό, test-pap, μαστογραφία, εξέταση προστάτη, καθαρισμό δοντιών στη Euromedica σε κορυφαίο όμιλο. 65 ευρώ το χρόνο το άτομο. Είναι κάπου 0,17-18 λεπτά το χρόνο. Τη μέρα. Τίποτα. 65 ευρώ το χρόνο ή 99 αν είστε τετραμελής οικογένεια. Μην ξεχνάτε, Αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε κορυφαίο παγωτό με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Και λίλα πάουσα και τυραμισού και νάνα μέλια και φράουλα και βανίλια και όλες τις γεύσεις. Στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Για τέντα θα πάτε στο Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, τα πιο ανθεκτικά, τα πιο όμορφα πανιά και σόμφι μηχανισμούς. Γνώστης απόλυτος, 430-011. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας, visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου και για το σκάφος σας και για το αυτοκίνητό σας και car audio και τα πάντα όλα. Μπείτε και ενημερωθείτε. Αδιάβροχο Bluetooth, μόλις 29.90 στο visualstore.gr. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάμε επόμενος, 2310-287-888. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο θα βάλει γκολ ο Πρίγιος στο επόμενο μάτι. Για πες, γιατί θα το βάλει περισσότερο. Γιατί από κάτω θα φοράει και τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα τη βγάλει και θα φαίνεται παντού. Δεν έχεις καταλάβει. Λοιπόν, ο Ιβάν πάντως την έβαλε χθες και πήγε στο μάτι με τη Βραζιλία. Ναι, αλλά εκεί δεν τον είδε κανένας μέσα στο γήπεδο. Ενώ εκεί, αν το βάλει και, και σηκώσει τη φανέλα από κάτω και τη δούμε του ΠΑΟΚ, θα, θα τη δει όλος ο φίλος. Τιμωρείται, να ξέρεις. Απαγορεύεται να έχει... Φαλή. Εμείς θα το κάναμε όμως, πάντων, άνετα. Τι ήθελα να πω. Αυτά που γίνανε χτες, εκεί στις Πρέστες, αφού και οι ίδιοι αστυνομικοί δεν πήγαν να διαλύσουν την όλη εκδήλωση, γιατί και αυτοί οι Μακεδόνες λογικά πρέπει να ήταν, εκτός άμα τους πήρα παλού. Μεταγραφή να πω και εγώ. Από το ΠΟΚ. Λοιπόν, Κωστή, όχι, ήθελα να πω κάτι. Προχτές, στην σελίδα στο Zoom σου, ναι, έγραψε ένα κείμενο. Δεν ξέρω αν το είδες. Δεν είδα, φίλε, το Σαββατοκύριακο έμπαινα μόνο έσβηνα μόνο πράγματα. Δυσκολεύτηκα πολύ να τονίζω
κάτι για τη Μακεδονία ήταν και δυσκολεύτηκα να τονίσω Έλληνες Μακεδόνες. Δηλαδή μας βάλαν σε τρυπάκι. Okay, να το διευκρινίσουμε ότι Μακεδόνες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μα όταν ο άλλος μπροστά στα μούτρα του αλουνού λέει Έλληνες και Μακεδόνες, λέει ενωμένοι. Και το διαχωρίζει ότι αυτή είναι και ο κάρος κάθε δίπλα και χασκογελάει. Τι περιμένεις? Και του δίνει τη γραβάτα και αντί τη γραβάτα, τέλος πάντων, να μην σου πω τι έπρεπε να κάνει με τη γραβάτα κανονικά. Έτσι. Άντε, τέλος πάντων. Δεν γίνεται γιατί θα φας το πρόστιμο. Έλα. Μανώλης 600. Φιλιά σε χαιρετώ. Βάλαμε, ναι, δεν έχω τίποτα. Έγινε, Κωστή. Boy. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Τα στραβά μάτια όχι πάντως. Δεν με κατάλαβα. Δεν σε κατάλαβα. Μίλα λίγο παραπάνω και θα σε καταλάβω. Από Ξάνθη ποιος σε παίρνει? Α, έλα ρε δικηγόρε. Πού να καταλάβω ρε φίλε, πού να καταλάβω. Δεν έχω ούτε αναγνώριση εδώ μέσα ούτε τίποτα να πούμε. Τι να κάνω, για πες. Εγώ ένα έχω να πω. Η κυβέρνηση ξεπλήρωσε στο ακέραιο τα γραμμάτια του Ζαχαριάδη. Στο ακέραιο το ξεπλήρωσε. Του Ζαχαριάδη. Το 1949 τότε γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, στο ίδιο χωριό, Ψαράδες εν Προσυπών, δηλώνει για την αυτονόμηση της Μακεδονίας και της Θράκης. Μάλιστα. Και η σημερινή κυβέρνηση το γραμμάτιό του το ξεπλήρωσε μέχρι τελεία. Ναι. Ούτε δέχομαι αυτό που λένε. Θα μπει, λέει, στη ζυγαριά για το χρέος. Να μας σβήσουν λίγο από το χρέος, πουλάμε το όνομά μας και την ιστορία μας για να μας, οι καλοί Ευρωπαίοι, να έρθουν οι φιλάνθρωποι εμείς ως επέτες, να μας πούνε εντάξει μωρέ τώρα αφού το πουλήσατε το θέμα, ελάτε τώρα να σας σβήσουμε και λίγο από το χρέος. Έχει γίνει ότι η Γερμανία ζητάει να παρακαμφθεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας που έχει η Ελλάδα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ναι. Στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια στιγμή θα έρθουν οι καλοί μας οι σύμμαχοι και θα πούνε υπάρχει η Βόρεια Μακεδονία και η Νότια Μακεδονία, δημιουργήθηκε ένα κράτος Μακεδονία. Τέλεια. Καταχάσουμε. Τέλεια. Καταχάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Οι Αλβανοί μιλάνε για τη φυσική Αλβανία, σύνορα μέχρι την Πρέβεζα. Πάει και η Ήπειρος. Τη Θράκη τέλεια. Την αποφθαλμίωνε οι Τούρκοι. Πάει και η Θράκη. Για περάστε. Σύνορα μέχρι... Για περάστε. Διαλέχτε. Για... Πάρε. Πάρε. Και νησιά έχω, φίλε. Και νησιά έχω. Σύνορα μέχρι τη Λάρισα. Τίποτα, φίλε. Μόνο η Αίγυπτος δεν ζήτησε τίποτα από κάτω. Την Κρήτη έχει να ζητήσει μονάχα. Μα την Κρήτη, καμιά Γάβδο, καμιά αυτή. Για περάστε. Θα έρθει και ο Ιταλός να πει, παιδιά, τα επτάνησα. Τι, εκεί δεν παίζετε μαντολινάτα? Δεν έχετε, λέει, λίγο τραγουδιστική φωνή να πούμε? Ελάτε κι εσείς, για να πελάτε. Περάστε! Έχω πράγμα φρέσκο, διαλέχτε! Εντάξει. Γι' αυτό εγώ βγαίνω και λέω το εξής, ότι η αριστερά στην Ελλάδα... Ποια αριστερά, ρε φίλε, τόσο παραμένει. Είναι επάγγελμα, είναι ιδεολογία. Ποια αριστερά, γιατί υπάρχει αριστερά, δεξιά? Καμή. Υπάρχει. Δηλαδή, ας σταματήσουμε τουλάχιστον να το αναφέρουμε καν. Δηλαδή, ο Καμένος είναι δεξιά. Ή ο Τσίπρας είναι αριστερά. Αφήστε το. Καταλήθηκαν όλα ισιάδη. Άστο, αδερφέ, άστο. Τέλος πάντων. Έγινε δικηγόρε. Πλήρωσε για τα κρέατα. Ναι. Ένα λεπτάκι. Πες μου λίγο μικρό. Βάλαμε και σε μένα. Το μικρό όνομα. Θανάσης. Έγινε, ρε Θανάση. Πες μου τρία τελευταία ψηφία. Ναι. Ναι, 049 και δώσε ένα πολύ μικρό άνεργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα, Ζούμου, σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με όσο αυτό γίνεται, εδώ είμαστε σε όλες τις μέρες. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας γιατί μικροφωνίζουμε, νίζουμε. Ναι. Καερεστά περμητίδο λεβεντάσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, πολύ καθυστερείς. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Μικροφωνίζεις, χαμήλωσε το, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, μικροφωνίζεις. Δεν καθυστερώ εγώ, εσύ ακούς δεν διπλά. Το πιστεύω. Το δωμάτιο και μέχρι το σαλόνι. Κι όμως, σφυρίζεις, χαμήλωσε το, κλείστο τελείως, κλείστο γιατί... Γιατί σε ενοχλώ ξανά. Εσύ που λες ότι καθυστερώ, ακούς τη φωνή μου επειδή εσύ... Πρώτη φορά έγινε αυτό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρώτη φορά, αυτό ένα δωμάτιο, επειδή φωνάζει σήμερα γι' αυτό, το είσαι δυνατά. Έλα, αγοράκι. Άλλα νεκροθάτη, έτσι. Με το ψαθάκι στο κεφάλι, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, να σκάσεις από το φαΐ, ρε, φτάνει πια. Φτάνει να τρω
πάτε και να κόβετε συντάξεις. Ρε, η Μακεδονία είναι μία, ρε, το παλικάρι πριν 3-4 που βγήκε κοστί, τα είπε πολύ ωραία και με κάλυψε. Δεν μπορεί να πουλήσει κανένα στη Μακεδονία, είναι μία. Άσους να λένε, ήδη από χθες άκουσες, είπε οι Μακεδόνες, δεν τρέπονται, ρε. Κανονικά, στα μούτρα του το είπε κατάφατσα, του το είπε κατάμούτρα και χαμογελούσε καλά, δίπλα. Καλά λες εσύ στους ακροατές. Ότι δεν υπάρχει δεξιός και αριστερός. Πατριωτισμός υπάρχει. Ποιος νομίζει ότι είναι πατριώτης? Όποιος νομίζει ότι είναι πατριώτης δεν πηγαίνει με το ταχύπλο απέναντι για να φάει αστακούς και να κόβει συντάξεις και να στείνει σαντήριγμα γαλά. Βάλε ρε το γύφτο που λέει πουλάω, πουλάω και λες γιατί έχεις βραχνή φωνή αφού φίλο καπνίζει κάθε βράδυ. Πάρε, πάρε, πάρε. Βραχνή φωνή. Πάρε, πάρε, πάρε. Από αυτό λες είναι? Ναι ρε, αυτό είναι το γύπτο ρε, βάλτε να ρε, που λέει πάρε, έχω και μασίχα κύου τώρα. Έχω και Θράκης. Για λέχτε, και νησιά σαλάμια. Έχω. Ναι, ναι, έχω και, και σαλάμια Θράκης, πώς θα λέει Παρίζες, Θράκης και διαφημίσεις και αυτά. Απ' όλα, ο Εντουγάν γιατί ήρθε εδώ για πλάκα, ήρθε τώρα. Όλα στημένα είναι ρε παιδιά. Μη στεναχωριές, είμαστε Μακεδόνες και κανένας δεν μπορεί να μας πειράξει. Μόνο λαβέχον από τίποτα άλλο, εντού τον Νίκα. Γεια σου, για Παύλε. Καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Παύλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι και αυτή. Επίσης. Αλλά πρέπει να την κάνουμε καλή κοστή. Προσπαθούμε. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαι η Νάντια Βασικά, 518. Κάτσε να τελειώσουμε με αυτά τα σήματα. Ωραία. Σε ακούω λοιπόν. Σήμερα όλοι οι συνακροατές μας τα είπαν πάρα πολύ ωραία και διέκρινα την πίκρα και την αγανάκτηση όλων. Με κάλυψαν απόλυτα. Και με ευπρέπεια πάνω απ' όλα γιατί είναι κρίσιμες αυτές οι κουβέντες. Μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Είναι πάρα πολύ εύκολο η αγανάκτηση να θολώσει το μυαλό και να έχουμε πράγματα άσχημα. Βλέπεις ότι κρατάνε μια αξιοπρέπεια όλοι παρά την πίκρα τους. Έτσι πρέπει. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι νιώθω ντροπή. Προδοσία και ηθικά βιασμένη. Τα πες όλα. Με μια πρόταση. Γεια σου, Νάντια. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Γεια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Δίδυμο Πατέρα. Τι κάνεις, παλικάρι. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Εδώ. Τι να κάνω. Ήθελα να σε κάνω μονάχα μια ερώτηση. Την Παρασκευή είχες πει για τα ονόματα για το παγωτό, αλλά δεν πρόλαβα να γράψω τη διεύθυνση και μετά ξαναπήρα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε κανένας. Ναι. Πού είναι το αρτοσαχαροπλαστείο? Είναι στην Καραολή και Δημητρίου ή 237 ή 163. 237, 237 και 163. Έχει δύο καταστήματα στον Εύωσμο. 163. Μπορώ να δει και σήμερα. Βεβαίως και σήμερα να πας. Πεις κέρδισε την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Με ταυτότητα κανονικά. Κοίταξε, δεν είχες πει ονοματεπώνυμο. Είχες πει. Όχι, είχες βάλει 4-5 άτομα μαζί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άρα θα πείτε την Παρασκευή κέρδισα. Εντάξει. Ναι, και είχες πει και το δικό μου το 4-5 είχες πει. Ωραία, ωραία. Ισχύει αυτό. Καλημέρα μου. Η Μακεδονία είναι μια και ελληνική και τέλος. Ζουμουσού. Δεν αλλάζουμε σου, αδερφέ. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Δεν παραδίδουμε τίποτα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Έλα. Καλώς του παιδί. Έλα, εγώ είμαι. Γεια σου, Καράγιαν. Έλα, αγοράκι μου. Φίλε, ούτε καλημέρα δεν μπορώ να πω. Δεν με βγαίνει ρε φίλε. Ειλικρινά συμβαίνω. Ξέρεις και συνήθως έχω τη διάθεση, θέλω να κάνουμε το χαβαλέ μας. Πάντα. Να διασκεδάζουμε, να κάνουμε την πλάκα. Είσαι από τους πιο αισιόδοξους. Έχουμε, ναι, το κάνει το καλό και ρίξει το γυαλό ρε φίλε, το κάνει για σένα ας πούμε. Δεν το, άσχετα αν πιστεύω ότι κάποιοι συνήθως πιστεύετε. Αλλά παρόλα αυτά το κάνεις επειδή γουστάρεις. Ναι φίλε, όποιος κάνει κακό, πιστεύω ότι κακό θα βρει κάποια στιγμή. Θα το βρείτε από κάπου που φάλεσε και κάτω να ξέρετε. Ή αλλιώς υπάρχει Θεός. Στη Θεία Δίκη. Αυτό που λες. Αλλιώς υπάρχει Θεός, όπως το λες. Το τέτοιο κακό που έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα πρέπει να το βρούνε, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και επειδή συνήθως όταν φεύγει κάποιος, όπως έφυγε ο Χάρη Κλίν και βάλαμε κάτι αποσπάσματα ή φεύγει ένας τραγουδιστής, βάζουμε αποσπάσματα. Επειδή έφυγε η Μακεδονία, φίλε, βάλε το τραγούδι. Αρνούμε, αδερφέ. Αρνούμε, αρνούμε. Το σκέφτηκα κι εγώ, αλήθεια στο λέω αυτό που λες. Αλλά αρνούμε, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω να συνειδητοποιήσω και να παραδεχτώ τίποτα. Άστο. Ναι. Κουστάκι μου, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό που λες, αλλά εγώ δεν παραδίδω τίποτα, φίλε. Ναι. Ούτε πρόκειται να πω ποτέ.
Αθήνα μαμιένει, Μακεδονία δεν πεθαίνει. Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου Καραγιάν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε? Ας πούμε καλά. Ας πούμε ακριβώς. Ακούω όλους που μιλάνε για τη Μακεδονία μας. Παιδιά, λυπάμαι που θα το πω και συγγνώμη αν προσβάλλω κάποιον. Βάζω όμως και τον εαυτό μου μέσα. Είμαστε κότες. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είμαστε κότες. Εξήγησε το. Δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Και όχι μόνο χθες και αυτές τις μέρες που γίνονται όλα τα συμβάντα. Ακόμη και όταν πάμε να ψηφίσουμε δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Είμαστε σε μια διαρκή ναρκωμένη κατάσταση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας, παιδιά. Κοίταξε, η αντίδραση υπήρξε με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η αντίδραση, υπήρξε μια αντίδραση που ήταν το πρωτοφανές συλλαλητήριο, αλλά όπως είδες, πραγματικά κοφεύουν και κλείνουν τα μάτια αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Αδιαφορούν πλήρως. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά τα συλλαλητήρια και όλα αυτά, εάν δεν έχεις κάποιον αρχηγό να τον ακολουθήσεις, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης τότε, όπως ήταν ο Λένιν της Ρωσίας, αν δεν έχεις κάποιον να ακολουθήσεις, δυστυχώς δεν βγάζουν πουθενά. Πρέπει να υπάρχει ένας αρχηγός, να πιστέψει ο κόσμος, να είναι σαν δεν αυτούς. Υπάρχει ένας τέτοιος. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Οπότε, λυπάμαι που το λέω, ακόμα και τα συλλαλητήρια σίγουρα είναι μια κίνηση αγανάκτησης. Δυστυχώς έγινε κάτι που μαζεύτηκε ο κόσμος εκεί στις πρέσβες. Όχι. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα γίνει κάτι. Δυστυχώς δεν ξέρω. Δεν έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να περιμένουμε. Απλά να βρεθεί ένας άνθρωπος άγιος, ο οποίος θα αγαπήσει αυτόν τον τόπο, θα πιστέψει ο κόσμος αυτόν και θα τον ακολουθήσει και θα γίνουν όλα καλύτερα. Να σε καλά. Αυτό εύχομαι και ελπίζω. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Ελένη, 645. Γεια σου, Ελένη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29, εκλεκτά τα κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και βέβαια ένα υπέροχο δώρο, ένα αφιγραντήρα το Γιωτόμι που θα κληρώσουμε 10 παρακάτω ψηλά την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με το που θα γυρίσουμε θα σας πω και κάτι άλλο. Πάμε. Έχω πει πολλές φορές. Θα θέλαμε όλες οι εκπομπές μας να είναι χαρούμενες, να είναι μέσα στην τρέλα, να είναι μέσα στο χαβαλέ. Δεν γίνεται όμως. Επειδή παίρνετε και ρωτάτε στο 655-655, στο 2310-655-655 είναι για ταυτότητα υγεία ζωής. Θέλω να σας πω, το είπαμε και την Παρασκευή. Υπάρχει καινοτόμο νέο φυτικό και ακίνδυνο αποτελεσματικό προϊόν για να είστε οπαδός της ανόρθωσης, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το σεξουαλικό το καταλαβαίνετε, πρέπει η ζωή σας να είναι σε εξέλιξη, αλλιώς δεν γίνεται, διαλύονται σπίτια έτσι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή η λειτουργία. Και για να είστε λοιπόν στις δύσκολες, στις στιγμές εκείνες να είστε αυτός που πρέπει, να είστε ντούρος, γι' αυτό λοιπόν Happy End, 2315 500.000. Μπείτε και στο happyend.gr, μπείτε και στο 2315500.000.gr. Το τηλέφωνο δηλαδή είναι παράλληλα και το site και ενημερωθείτε για το Happy End. Ακίνδυνο, χωρίς να περιέχει γλυκαντικές ουσίες, χωρίς να ανεβάζει την πίεση, φόρμουλα με προϊόν από ελβετική εταιρεία, την Excellent, μεγάλη εμπειρία γνωστοποιημένη στο ΝΕΟΦ, αναγνωρισμένο, κυκλοφορεί επίσημα για την ομαλή σεξουαλική λειτουργία για να μην είστε στην κρίσιμη στιγμή. Ξανά για να μην είστε λέω τη δύσκολη στιγμή. Για να μην είστε μαραμένη μου γαρδένια. Αυτά και όποιος κατάλαβε κατάλαβα. Για να είστε εκεί. Για να μην στήσεις ποτέ την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, τη σύζυγο, την σύντροφο στο ραντεβού. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια και χαρά σου. Καλώς τον Φιλάρετο. Ξέρεις, αυτό που μέχρι τώρα προσπαθεί ο κάθε ένας που βάζει μια υπογραφή να δικαιολογήσει το τι κάνει με το ότι αυτό ήταν από παλιά. Στη Γερμανία υπάρχουν του κόσμου τα κρατήδια, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Έζησα εκεί και το ξέρουμε. Εμείς δεν τα αναγνωρίσαμε. Εμείς αναγνωρίσαμε το όνομα Γερμανία. Ναι, ναι. Βεβαίως.
Έτσι ακριβώς είναι και η Ιουγκοσλαβία. Εμείς αναγνωρίσαμε και όλος ο κόσμος ήξερε το κράτος Ιουγκοσλαβία. Μπορεί να υπήρχε μέσα το όνομα Μακεδονία σε ένα κρατήδιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τώρα που αναγνωρίζεται για πρώτη φορά κράτος που λέγεται Μακεδονία... Αυτόνομο, αυτόνομο κράτος βεβαίως. Όταν λοιπόν αυτό το κράτος ονομάζεται Μακεδονία, εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία. Του Βορρά ή του Νότου ή η Νέα ή ξέρω εγώ τι. Όποιος υπογράψει για αυτό το πράγμα... Όποιος υπέγραψε, όχι, όποιος υπέγραψε, όχι όποιος υπογράψει. Θα υπογράψουν και άλλοι αν υπογράψουν. Ναι, υπέγραψε, χρησιμοποίησε παρελθοντικό χρόνο, αόριστο. Προς το παρόν υπέγραψαν δύο. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που θα το κάνουν όταν θα έρθει στη Βουλή. Γιατί περιμένουμε ακόμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταπεξέλθει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κοφεύει. Θα περάσει ακόμα πολλής χρόνος μέχρι να τελειώσει. Μήνες, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Το δυστύχημα περάσουν... ξέρεις ποιο θα είναι, δυστύχημα, ευτύχημα. Να μην περάσει επειδή δεν θα το δεχτούν αυτοί. Εκεί θα είναι ναι. Το απόλυτο γελίο του πράγματος. Δηλαδή... Αυτή θα είναι ακόμη καλύτερη περίπτωση γιατί θα γελιοποιηθούν αυτοί που υπογράψαν εδώ. Αλλά όποιος υπογράφει ενδέχεται στην επόμενη οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάνε δικαστικά για εσχάτη προδοσία. Ναι. Γιατί, αλλά... γιατί πολύ απλά θα είναι σωστοί αυτοί που θα έρθουν να κυβερνήσουν. Και ποιοι μπορούν να έρθουν να κυβερνήσουν? Αυτοί που δεν είναι τώρα μέσα στη Βουλή. Αν μπορέσει ο συντηρητισμός, η ανασφάλεια του Έλληνα να σπάσει και να αλλάξει ολόκληρη τη Βουλή, τότε πραγματικά θα δούμε θαύματα. Δεν με ενδιαφέρει ποιον θα ψηφίσουν, όποιον γουστάρουν. Ουτοπικό. Αλλά μυστικός. Πραγματικά η διαφορά είναι μόνο με τέτοια ανατροπή. Και επειδή λέγονται πάρα πολλά ψέματα, ότι με επιχειρήματα χαζά, ότι 140 λέει το αναγνωρίσανε. Δεν λένε ότι 110 υπάρχουν που δεν το έχουν αναγνωρίσει το κάτω-κάτω. Ό,τι του συμφέρει, αδερφέ, παρουσιάζεται μόνο η μισή αλήθεια. Και ξαναλέω, και δεν πάνε να το αναγνωρίζουν όλοι, μα δεν αναγνωρίζουν κάτι που είναι δικό τους. Και τι έγινε, οκ, μα εμείς, τι θα πούμε εμείς. Κατάλαβες, τι θα πούμε εμείς. Το αποτέλεσμα αυτό δεν έχει φανεί. Πώς θα φαινόταν που... στη Βαβαρία... Στη Βαβαρία, αν ένα αυστριακό κρατήδιο δίπλα αποφάσισε να ονομαστεί Βαβαρία, Μπάγερν κι εμείς. Και αποφάσισε και να γίνει και αυτόνομο κράτος και να λέγεται Μπάγερν το κράτος αυτό. Λέω τώρα τυχαία ένα πράγμα, έτσι. Θα μπορούσα να το πω και σε άλλη χώρα, ας πούμε. Που συνορεύει με μια άλλη χώρα. Εγώ λέω αυτό το παράδειγμα. Πώς θα τους φαινότανε, τέλος πάντων. Μα δεν κατάφερε η Αγγλία να γίνει Μεγάλη Βρετανία, γιατί οι Γάλλοι έχουν τη Βρετάνη. Και αναγκάστηκαν να αναγνωριστούν σαν Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν παραδείγματα. Απλά εμείς κάνουμε τον κουτό. Όχι εμείς. Αυτοί εκεί κάτω στο Κολωνάκι. Γιατί αυτά είναι. Θλιβερό. Φίλε, η πιο θλιβερή στιγμή είναι που στα μούτρα του Έλληνα Πρωθυπουργού λέει ότι οι Έλληνες και οι Μακεδόνες εκεί έπρεπε να γυρίζει και να του πει stop. Όπα. Τέλο, τι λες. Αλλά γελάκια, φίλε, η γραβατούλα. Η μαλακία με τη γραβάτα, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα δηλαδή, έλεος. Γελάσαμε, το είπαμε μια-δυο, την έβαλε στην τσέπη. Λέει, τη φόρεσε, του τη φόρεσε. Για τα βρακιά μας που δώσαμε δεν λέει κανένας τίποτα, φίλε. Όλοι για τη γραβάτα. Κατάλαβε. Η συμφωνία το λέει ότι ονομάζονται σαν κράτος Βόρειος Μακεδονία και οι ίδιοι ονομάζονται Μακεδόνες. Το λέει, το υπόγραψε αυτός. Τέλος. Έγινε, φιλάρετε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, ναι. Τι κάνεις? Γεια σου, Εύη. Έλα. Να είσαι καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε λόγω προβλημάτων μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Να είναι όχι, περαστικό. Δεν είμαι καλά και δεν είναι περαστικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ σ' ακούω όποτε μπορώ. Εύχομαι να το ξεπεράσεις γρήγορα και να είσαι υγιής. Ήθελα, άστο αυτό. Ήθελα να μιλήσω πάνω σε αυτό το φλέγον ζήτημα. Επειδή είμαι μεγάλη, πριν 40 χρόνια πήγαινα στην Ιδωμένη. Εκεί είχα τον μπατζανάκι μου που ήταν θαυμάρχης. Ναι. Και έβαζε η κουνιάδα μου το ραδιόφωνο να ακούμε και έπιανε Σκόπια. Ναι. Λοιπόν, άκουγα κι εγώ Μακεδόνια και Μακεδόνια. Τι να έλεγα, Μαρίκα, τι Μακεδόνια λέει, λέω. Σκόπια δεν πιάνουμε. Τι Μακεδόνια λένε αυτοί? Α, λέει, αυτοί έτσι λένε, λέει, τα Σκόπια τα λένε Μακεδόνια. Ναι. Λέω και το κράτος μας, λέω,
Τι κάνει. Χαρταετό. Χαρταετό Καπαμαρού. Τίποτα. Πριν 40 χρόνια τα παιδιά μου ήταν μικρά και είναι άντρες 45 χρονών. Δηλαδή αυτό δεν είναι τωρινό. Απλά τι έγινε τώρα. Μας δεν θα είχε χειροπόδαρα. Δεν είπα ποτέ, Εύη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είπα ποτέ ότι είναι μόνο τωρινό, ότι το ανακάλυψαν τούτοι εδώ. Όλοι απλά αυτοί εδώ. Που τσιρίζουν τώρα, όλοι αυτοί. Αυτοί που τσιρίζουν τώρα, τσιρίζουν από όλες τις παρατάξεις. Είναι συνένοχοι. Είναι συμμέτοχοι και συνένοχοι. Ακριβώς. Απλά τι γίνεται τώρα. Ήρθε το μας δεν θα χειροπόδαρα με τα χρέη. Μας κατά κάποιο, με εξαφλίωσαν τις οικονομικά. Που έρχονται, με τις ενισχύσεις τις οικονομικές που πρέπει να γίνουν κτλ. Και εκεί απάνω πατάνε. Δεν δικαιολογώ κανένα τίποτα. Ξεπούλα. Θα σου δώσω λεφτουδάκια, θα σου μειώσω το χρέος και εσύ ξεπούλα. Ακριβώς. Πολύ ωραία πολιτική. Πολύ ωραία λογική. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εξηγώ. Εξηγώ αυτή τη στιγμή. Δεν δικαιολογώ προς Θεού. Αλίμονο. Αλλά μην νομίζεις ότι όλοι είναι, όπως είπε ο Φιλάρετος, θέλουν όλοι ένα φτύσιμο. Όλοι όμως. Αλλά πόσο Έλληνας να πάρει το χέρι του και να ψηφίσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή μικρά κόμματα, δεν έχει σημασία πια. Μικρά. Όχι αυτούς. Γιατί και αυτοί τα ίδια κάνανε. Και οι μεσαίοι και από εδώ και από εκεί για ξύλο. Έγινε, Εύη μου. Για ξύλο. Σε χαιρετώ. Γιατί ποτάζησα, σου λέω είμαι μεγάλη και τα έζησα, αγόρι μου. Να σε καλά. Εντάξει. Και περαστικά. Λίγο στο 338. Έγινε. Σε έβαλα ήδη. Γεια σου, Εύη. Να σε καλά. Να σε καλά. Είπα, ξαναλέω τελευταία φορά, για ακόμα λιγότερο από 10 λεπτά, κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο και ένα υπέροχο δώρο, έναν αφιγραντήρα από την ηλεκτρονέτ του Παμπουκίδη Νικολαίδης. Θα τον κληρώσουμε και θα βγάλουμε και τον νικητή στο τέλος. Να είστε σε επαγρύπνηση και εσείς που έχετε στείλει μέσα από το. Έχετε δώσει το όνομά σας μέσα από το τηλέφωνο για να σας πάρουμε ή εσείς που στείλατε και από το μήνυμα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Εδώ μιλάω. Καλημέρα, βεβαίως. Ναι. Ναι, λοιπόν, Κωστή. Το όνομά σου. Θα κάνω μια Ματζάρης λέγομαι. Το μικρό. Χανακάρης. Ναι, μάλιστα. Σε ακούω, φίλε. Εγώ θα κάνω μια έκκληση εδώ στους δικούς μας να σταματήσουν να πηγαίνουν στα Σκόπια. Κάθε βράδυ περνάνε 2.000 και 3.000 από μέσα. Ψάξουμε τα λεφτά μας. Βεβαίως. Αυτό δεν συνάδει. Τους κάνουμε και μάγκες. Κοίταξε, αυτά τα δύο δεν συνάδουν. Δηλαδή το να γκρινιάζω για τη γειτονική χώρα. Και μετά να πηγαίνω εκεί οδοντογιατρό, εκεί βενζίνη, εκεί καζίνο, εκεί το ένα και το άλλο. Να κάνω συλλαλητήρια μετά, αυτό είναι υποκρισία. Αυτό είναι υποκρισία. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει φυσικά. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει, έτσι, αλλά... Ναι. Όσοι είναι πατριώτες, να μην πάνε μέσα. Βενζίνη, τσιγάρα, δοντίατρη, μέχρι και σπίτια νοικιάζουν και μένουν και έχουν το... Απλά εδώ για να τα λέμε όλα, μπαίνει και το τι κάνει το κράτος, το δικό μας, για να μην φύγει ο επιχειρηματίας να πάει δίπλα, για να μην φύγει ο καταναλωτής να πάει δίπλα. Πώς θα προστατέψει τον καταναλωτή εδώ, γιατί να είναι ακριβό εδώ το προϊόν και δίπλα να είναι φτηνό, γιατί να είναι ακριβά εδώ τα ενίκια και δίπλα να είναι φτηνά, γιατί ο άλλος που έχει εργοστάσιο να χρειαστεί να πάει δίπλα, δηλαδή να τα εξετάσουμε όλα. Ο άλλος έχει καμιά πρεμούρα ή αγάπησε τα Σκόπια ξαφνικά. Αλλά σου λέει, φίλε, εδώ τη βάζω τη βενζίνη τόσο και τη βάζω μισή τιμή, ας πούμε, ή ο οδοντογιατρός ή οτιδήποτε. Πώς φρόντισαν να το στείλουν τον κόσμο δίπλα, κατάλαβες, και τις επιχειρήσεις πολλές φορές. Τον κάθε ένα που έχει μια μικρή βιοτεχνία ή ένα εργοστάσιο, οτιδήποτε. Και εμείς αυτά τα αποδεχόμαστε και να γλιτώσουμε 5-10 ευρώ, ξέρω εγώ πώς θα γλιτώσουμε. Τέλος πάντων. Αυτά. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Μόνο Παοκάρα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Είναι μέρες που δεν συζητάμε. Για τα μεταγραφικά, με ρωτάς, Γιάννη, δεν έχει καμία απολύτως εξέλιξη. Καμία. Πάρα πολύ σύντομα, αυτή την εβδομάδα θα τελειώσει το θέμα Πούκι ή Κόντε. Πάρα πολύ σύντομα θα δοθεί απάντηση από τον Βέρμπλουμ. Αν δεν είναι ο Βέρμπλουμ, θα είμαι ένας άλλος. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Πρώτη φορά, παιδιά. Είναι στρωμένη ομάδα. Δεν θέλω να φύγει κανένας Πρίγιοβιτς. Δεν θέλω να φύγει κανένας Σουάρντα, κανένας Ερίκε. Κανένας από τον κορμό, δηλαδή Πέλκας, Μάτος, Πασχαλάκης, Βιερίνια, Βαρέλα, Μπίσεσβαρ, αυτοί που είναι η βασική αντικατάσταση, βάζω και τον Μπίσεσβαρ εγώ σαν βασικό και αντικατάστατο, να μην φύγει κανένας από αυτούς. Και πάνω εκεί στην ήδη στρωμένη ομάδα θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι, ακούγουμε. Καλώς το παιδί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Θέλω να πω το εξής. Το όνομά σας, αν θέλετε να μας πείτε, το μικρό. Χρήστος. Χρήστο, έλα, Χρήστος, ακούω.
Θέλω να πω το εξής. Ναι. Ευθύνη έχουν όλοι οι βουλευτές που είναι εκεί μέσα, που αμείβονται όχι με 10 χιλιάρικα, έχουν κοστολόγιο 20 χιλιάρικα αυτοί οι τύποι. Ναι, ναι, μαζί με τις διάφορες απαλλαγές, αβάντες κτλ. Αυτοκίνητα, κινητά, όλα, όλα. Ναι. Δεν πρέπει κανένας να μπει από αυτούς. Έχουν κατεργήσει το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών και κάνουν ό,τι γουστάρουν και όποτε θέλουν και να μας πούνε ποιοι τους διοικούν και ποιοι τους δίνουν εντολές και κάνουν τέτοιες αποφάσεις και τέτοιες ενέργειες. Ναι. Και δεύτερον, θα σου πω κάτι που είπες, κάτι που πρέπει να το τονίζεις επειδή έχεις εσύ μικρόφωνο. Ναι. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Διώχνουν τους καταναλωτές και τους στέλνουν στα Σκόπια. Ναι, επειδή είναι, συγγνώμη, επειδή είναι εύκολο να κατηγορούμε, πάει ο άλλος δίπλα κατηγορώ. Εκεί. Ναι, όχι, εννοείται να πούμε μην πάει. Γιατί πάει όμως, δηλαδή πρέπει ναι, πρώτα πάει, να πω, εξετάσουμε γιατί εσύ σαν Ελλάδα τον στέλνεις δίπλα. Έτσι. Αυτοί που είναι στη Βουλή μέσα δεν τους ενδιαφέρει να προστατεύσουν καθόλου τον Έλληνα πολίτη, τον έχουν ξεφτυλίσει, τον έχουν ταπεινώσει, τον έχουν φοβήσει και εξαναγκάζεται και πηγαίνει. Και το σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να νομοθετήσουν, είναι λίγοι και ανεπαρκείς, εκτός από που τους ενδιαφέρουν μόνο τα φράγκα. Και θέλω να πω την εξής πρόταση. Γιατί δεν δημιουργούν στα σύνορα εκεί πέρα εγκαταστάσεις που να πουλιέται και βενζίνη και καταναλωτικά αγαθά και επίσης τα ενίκια. Από αυτούς εδώ πέρα μέσα που είναι στη Βουλή έχουν όλοι 3 και 4 σπίτια που νοικιάζουν. Και κανένας δεν μιλάει για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, το θέμα των ενοικίων εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι πανάκριβα. Πιστεύεις ότι αν τους ρωτήσουμε πόσο κάνει η αμόλυβδη, αν ρωτήσουμε πόσο κάνει η αμόλυβδη, ξέρουν πόσο κάνει το καρβέλι ψωμί, γνωρίζουν, πιστεύεις? Δεν γνωρίζουν, όχι, πόσο, δεν γνωρίζουν, πόσο κάνει να πάει ένα παιδί φροντιστήριο σε ένα δημόσιο σχολείο, πόσο κοστίζει τελικά η δωρεάν παιδεία? Άμα κάτσεις και ζήσεις μαζί τους και μιλήσεις, είναι παράξενοι άνθρωποι, παράξενοι τύποι. Παρτάκηδες καλοβολεμένοι. Αλαζονικοί, επειδή έχουν χρήματα, αισθάνονται σαν Σούπερμαν και νομίζουν ότι θα ζήσουν 1000 χρόνια. Αυτή είναι η νοοτροπία του πλουσίου. Θα σου πω ένα παράδειγμα, αν ξέρεις το Rockefeller ήταν 90 χρονών και τον κάνανε 3 μεταμοσχεύσεις. Δηλαδή αυτή την νοοτροπία έχουν. Κάποια άλλη φορά θα σου πω κάτι άλλο. Ήθελα να σου πω για αυτό που είπες για τα σύνορα που φεύγουν έξω και πηγαίνουν στα Σκόπια και καταναλώνουν τα χρήματά τους. Μπορούσαν να κάνουν εκεί στα σύνορα, όπως λες, στη Φλόρινα, οπουδήποτε αλλού, εγκαταστάσεις, να μην πηγαίνουν εκεί πέρα. Επίσης ήθελα να πω για τα ενίκια. Τα ενίκια είναι, για να το γνωρίζεις. Δυσθεώρητα. Όχι, τα ενίκια είναι πανάκριβα, δηλαδή ένα διάρρη αυτή τη στιγμή κοστίζει 400 ευρώ και 500, ναι, ναι. Ενώ ο μισθός είναι 500 ευρώ. Πόσο, δηλαδή, η διεθνή οικονομία, ξέρεις ποια είναι, ότι πρέπει να είναι το 1/3 φίλε του μισθού. Ποιο 1/3, που σημαίνει ότι ο μισθός είναι 600 ευρώ, σημαίνει ότι πρέπει να είναι 200 ευρώ για να μπορεί κάπως να επιβιώσει. Αυτά οι άνθρωποι... Δεν τα γνωρίζουν, αδερφέ. Είναι σε γυάλα. Άστο. Δεν θέλουν σε γυάλα είναι, έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, μας θεωρούν κατοικίδια, δεν έχουν βρει. Δεν έχουν περί μία ευθύνης υπουργών εδώ το παραμικρό να κάνει κάποιος τον αρπάζουν ασυλία, και το μέσα. Ασυλία, ή κάποιοι, ασυλία. Έχουν ασυλία. Ή εσύ πεις κάτι στο ραδιόφωνο, στα λέω συνοπτικά γιατί δεν έχουμε χρόνο, κάτι να πεις στο ραδιόφωνο ή μια κουβέντα σου ξεφύγει. Κατευθείαν. Μπορεί να δημιουργήσουν τεράστιο θέμα και να σε καταστρέψουν. Ενώ αυτοί ρημάζουν, κάνουν και το λένε υπεξαίρεση. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σκεφτούν, να τους μαζέψουν και να δούμε αυτοί που θα μπουν μέσα να ελέγχονται. Και επίσης θέλω να πω κάτι για την Ελλάδα, να το γνωρίζεις. Τελειώνω, τελειώνω. Πρέπει να γίνει στρατιωτικά η Ελλάδα αστακός. Δεν πρέπει να διοικείται από έξω πλέον. Πρέπει να γίνει αστακός και να έχει παραγωγή οπλικών συστημάτων εδώ στην Ελλάδα και παραγωγή φαρμάκων. Έχουμε κακούς γείτονες. Και οι Σκοπιανοί, να το γνωρίζεις, έχω πάει πολλές φορές, είναι ανθέλινες. Ναι. Έγινε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείνουμε. Μαέστρο, άλλοι δύο. Πάμε. Γρήγορα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Και sorry που περίμενες. Έλα, αδερφέ. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Μάγειρας από Κατερίνη. Γεια σου, μάγειρα. Έλα, αγόρι μου, λίγο σύντομα. Να σε πω, Κωστή, εγώ πήρα να σε πω κάτι, γιατί ακούω τόση ώρα, δεν ήθελα να πάρω, αλλά μετά τα χθεσινά αυτά που έκαναν. Αυτοί που λέγονται αστυνομικοί, τα αυτοί ΜΑΤ, πλέον ναι, για, ναι, για μένα, ΙΑΤ, ΜΑΤ, ΕΑΤ, όπως θέλεις πες τους, είναι χειρότεροι από μπάτσι. Χειρότεροι. Τραγικό εχθές. Δακρυγόνασε παππούδες και... Φιλική διαμαρτυρία, Κώστα, φιλική διαμαρτυρία, επάνω στο βουνό
και αυτά που λέγονται μπατσάκια που είναι ντυμένα και φοράν το σήμα της Μακεδονίας, γιατί στο μπράτσο τους φοράν τον ήλιο της Βεργίνας, να το ξυλώσουνε. Να το ξυλώσουνε, και ο αρχηγός και ο διοικητής των ΜΑΤ είναι χειρότερος από μπάτσος. Εγώ ορκίζομαι στον πατέρα μου που είναι πεθαμένος αυτή τη στιγμή. Άμα αντικρίσω ΜΑΤ στα χέρια μου, θα το σπάσω τα κόκαλα. Ναι. Ας αποφύγουμε τέτοια πράγματα στο ραδιόφωνο, εντάξει. Σε καταλαβαίνω, μάγειρα. Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Καταλαβαίνω την οργή σας. Προσέχετε τι λέμε όμως. Είναι δημόσιος ο λόγος. Καταλάβατε. Ναι. Καλημέρα. Σήμερα κλείνεις εσύ. Είσαι ή. Εγώ θα κλείσω, Κωστή. Είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, είναι η οργή πολύ μεγάλη. Όχι μόνο των Μακεδόνων, όλων των Ελλήνων. Δεν έχει. Γιατί Μακεδονία και Ελλάδα είναι συνώνυμα. Ακριβώς. Δεν θέλω να σου φάω το χρόνο. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος, ο φίλος ο προηγούμενος για τους αστυνομικούς, δεν βρέθηκε ένας άντρας αστυνόμος και να πει περάστε βρε άνθρωποι, περάστε και πάτε και φωνάξτε να σας ακούσουν ότι είστε αντίθετοι με αυτό που πάνε να υπογράψουν. Επίσης για να πούμε ότι τα ΜΑΤ, επίσης συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν παίρνει μόνος το απόβαση. Ο ματατζής να ρίξει τον δακρυγόνο. Υπάρχει ο επικεφαλής που διατάζει. Ένας άντρας επικεφαλής δεν υπάρχει. Λοιπόν. Ένας Έλληνας. Όλοι τόσο πουλημένοι είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Δώσε μου τρία τελευταία. Μπορώ να σε πατήσω στην κλήρωση, θέλεις. Ναι, ναι, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. Όχι εμένα, μην με βάζεις τώρα. Αυτή τελευταία. Θέλω να σου πω τι νούμερα. Ωραία, ωραία. Δώσε μου λίγο. Από το 1 μέχρι το 64, δύο νούμερα. 42. Ναι. Και 19. Και 19. Το 42 τα κρέατα, το 19 ο αφιγραντήρας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε. Μηνύματα, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτα. Ήταν πολλές γραμμές, συγχωρέστε με. Πρόλαβα να ρυθμίσω. Λοιπόν, τα κρέατα. Κερδίζει ο Χάρης σε 0,64. Χάρη, πάρε σε παρακαλώ στο 287-888 να δώσει και επίθετο. Ο Χάρης σε 0,64 κερδίζει τα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Πάμε να πάρουμε και τον τυχερό, ο αφιγραντήρας. Λοιπόν, Όλγα Καραγιάννη, πάρε σε παρακαλώ Μαριλής 6,944. Σε 4-18, Όλγα Καραγιάννη, 6-9-44, σε 4-18, Όλγα Καραγιάννη, να τη βγάλουμε στον αέρα, έχει κερδίσει τον αφιγραντήρα από το Γιοτόμι. Χορηγή δεύτερης ώρας, είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Όποιος δεν έχει φάει εκεί τα κρεατικά της Λαδόκολας, χάνει. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, εκπληκτικά πράγματα στην Τέντα, 4-30-0-11. Ναι! Ναι, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, ρε Όλγα Καραγιάννη. Τόσο πολύ που χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήρα τον αφιγραντήρα. Το κάνουμε και σε μπέτικο και καρσιλαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάντα τυχερή. Πόσα μηνύματα έστειλες? Δύο. Μπράβο. Να σε πάντα τυχερή, σου εύχομαι. Θα στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Από σήμερα και πέρα πηγαίνεις, παραλαμβάνεις έναν υπέροχο αφιγραντήρα το Γιοτόμι. Που είναι και σπουδαία μάρκα και να είσαι πάντα τυχερή και ευτυχισμένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να κάνεις ωραία δωράκια. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα εγώ, πολύ. Εγώ για τη συμμετοχή. Εγώ, να είσαι καλά, να είσαι πάντα τυχερή. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Όλγα. Έτσι. Yeah. Βγάζουμε, θέλουμε να ακούμε τη χαρά σας, να τη μοιραζόμαστε. Ξαναλέω, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Φυσικά, μην ξεχνάτε visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μπαίνετε και ενημερωθείτε για διάβροχα Bluetooth, Mac Audio, για το σκάφος, για το αυτοκίνητο, για το κάμπινγκ. Τα πάντα όλα εκεί. Μπαίνετε. Κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε αρτοζωχοροπλαστία Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε παγωτό υπέροχο, παγωτό ημέρας, παγωτό ξεχωριστό και όλα τα αρτοσκευάσματα στην Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε ότι η ταυτότητα ζωής είναι αυτή που θα σας γλιτώσει από τις ουρές. Μπαίνετε στη διαδικασία, τηλεφωνείτε στο 2310-655-655, εκεί θα ενημερωθείτε για όλες τις παροχές που έχετε στην Euromedica, κορυφαίος όμιλος, κορυφαία κλινική και μαγνητικές δωρεάν και γενικές αίματος και check-up
και παπ μαστογραφία, τεστ παπ και εξέταση προστάτη δωρεάν και τα πάντα όλα. 65 ευρώ το χρόνο το άτομο, 99 όταν είστε τετραμελής οικογένεια και ξεμπερδεύετε και από τις ουρές και από τα πάντα όλα. 24 ώρες το 24ωρο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο, δεν φεύγει κανένας, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πικρακέμε. Bye, 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 bye.